Γεια χαρά! Ο Θάνος Μπούμπας είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Γκότζος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. 212-212-4800 212-212-4800 το τηλέφωνο του Alpha Radio 989 για ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα που τα αφήσαμε, πάμε και όπου το πει. Ο ένας έβαλε γκολ, αλλά τελικά δεν κέρδισε. Ο άλλος, η άλλη μάλλον, δεν έφαγε γκολ, αλλά δεν έβαλε και γκολ και τελικά δεν κέρδισε. Ρωτάνε πολλοί και λένε ποιο ήταν χειρότερο, ποια ήταν η μεγαλύτερη αυτοκτονία, του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Απάντησε δικιά μου και των δύο. Για πάμε γιατί σήμερα προβλέπω τι θα γίνει. Έλα Κώστα. Καλησπέρα, με ακούτε. Καλησπέρα, φίλε μου, ναι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να κάνω και δύο-τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι και πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου ότι εχθές ο Παναθηναϊκός μάλλον ο διαιτητής των αγώνων επέβησε σε ένα τρομακτικά πολύ μεγάλο λάθος. Δεν έδωσε το πέναλτι στη φάση που προηγείται κάποιων δευτερολέπτων πριν από τον γκολ του Μαντσίνη. Το λέω αυτό γιατί είναι πέναλτι Καραμπινάτο. Ο κανονισμός λέει ότι το πέναλτι όταν συμβαίνει πρέπει να δίνεται και δεν με ενδιαφέρει από εκεί και μετά τι έρχεται. Αυτή είναι η εξέλιξη. Άκουσε. Αυτή είναι η εξέλιξη φάση. Η οποία ο κανονισμός και τη Γεωργίου λέει ότι όταν υπάρχει πέναλτι, υπάρχει πέναλτι και το σφυρίζω. Έμενε ο Πάοκ με 10 παίχτες και το μάτι θα έχει τελείως διαφορετική τροπή. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Βρήκε τώρα εσύ να πούμε φόρμουλα ωραία. Φίλε, άκου να σου πω κάτι. Δεν είναι αυτός ο κανονισμός. Ας αλλάξουμε τον κανονισμό. Μα δεν είναι αυτό που λες. Μα έγινε πέναλτι και έπρεπε να αποβληθεί ο πέναλτι. Άφησε την εξέλιξη της φάσης. Έγινε τον γκολ, είπε γκολ. Εάν δεν έπαινε γκολ, θα έλεγε πέναλτι. Αυτό που λέτε είναι η φυσική ροή όταν δεν είναι πέναλτι. Όταν είναι φάουλ ή κάτι άλλο. Όταν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Το δεύτερο είναι. Είχα πάρει πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες και είπα το εξή. Μας έχουν πρίξει εισαγωγικά οι καλοί φίλοι αθλητισάικ ότι παίζουν μπαλάρα, ότι εμείς δεν παίζουμε μπάλα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί αυτοί τι κάνουν 3 και 4 και 5-0 κτλ. Εχθές τι έγινε, στη λεωφόρο τι έγινε, 0-0 και 0-0, για να καταλάβω, δεν παίζει πια μπάλα η ΑΕΚ, δεν δικαιούται το πρωτάθλημα όπως νομίζανε, όπως μας λέγανε. Λοιπόν, το τρίτο είναι. Ότι... Παίρνει τηλέφωνο για να κάνει. Να πεις κάτι για τα παιχνίδια ή να βγάλεις αποθυμένα για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Και το ίδιο θα πω. Και το ίδιο θα πω. Μα τι μου είχαν πρίξει, τα παπάρια σου είχαν πρίξει, μωρέ. Εκεί είναι σημασία όλοι. Ο καθένας λέει το μακρύ του κοντό του. Ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν κέρδισε την ΑΕΚ όπως και η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Οπότε τώρα για όλη τη χρονιά που έρχεται θα λέμε ότι ο ένας τον άλλον το πήρε τσάμπα. Αυτό είναι. Εγώ έχω μια καλύτερη λύση. Δηλαδή. Και την έχω πει εδώ και την περασμένη εβδομάδα. Να πάει το πρωτάθλημα έτσι με το τέλος, να μην χάσει κανένα πόντο, να βγουν και δύο πρωταθλητές. Να το πάει να ακούσει και να πει και εγώ πρωταθλήτρια. Όλα με λιγάλα. Όλα με λιγάλα. Καμία αντίρρηση. Εδώ έρχεται ο κανονισμός που λέει στις ισοβαθμίες τι ισχύει. Ναι. Καμία αντίρρηση. Εκεί πάλι θα σπαχτούμε. Τέλος πάντων. Αυτά θέλω να πω. Το πρωτάθλημα θα πάει πάλι έτσι. Με την αγωνία τώρα τι θα γίνει πάνω στον Άρη, τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Για να δούμε. Ή και τα δύο θα έρθουν. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε. Καλό μεσημέρι. Έγινε φίλε, για καλά. Πάμε στον επόμενο. Έλα Φώτη. Καλησπέρα Γιώργο. Φώτης από Βασιλικό. Ξαναπάρει και άλλες φορές. Έλα από ότι. Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα. Το offside που λέει ο Ολυμπιακός ότι π.χ. ήταν κανονικό γκολ, τη γραμμή δεν τη βγάζει υπολογιστής. Φεγγαμώ την τρέλα μου, γαμώ τα offside και γαμώ τις γραμμές. Έχω μια πορεία. Τη βγάζει υπολογιστής. Τι αρρώστια είναι αυτή. Ρε Γιώργο, δεν είναι καμία αρρώστια. Ρωτάω, έχω μια πορεία. Α, το βγάζει μηχάνημα ή το βγάζει κάποιος που είναι στο VAR. Μηχάνημα. Ωραία, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε από εκεί και ύστερα. Γιατί ο Μαρινάκης έχει τόση μεγάλη έκφρα με το Μελισσανίδη ή ο Μελισσανίδης με το Μαρινάκη. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα που αναγκάζει το Μαρινάκη να τα βρίσκει με τον Αλαφούζο. Δηλαδή, αν του πεις του Μαρινάκη ποιος θέλει να πάρει πρωτάθλημα, θα σου πει δαγκωτό Αλαφούζος. Αυτό πιστεύω εγώ με αυτά που βλέπω και διαβάζω. Τι έχουν να μοιράσουν αυτοί οι δύο. Μ' ακούς Γιώργο. Δεν έχουν να μοιράσουν. Τότε. Τι διεκδικούνε. Ωραία. Ο Ολυμπιακός που είναι σε κόντρα με την ΑΕΚ, στο τέλος μην δεν πάρουν και δύο τίποτα και πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ το έχω το παιχνίδι ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει στάνταρ από το Καραϊσκάκι. Εκτός εάν η ΑΕΚ κάνει χ ή χάσει. Αν η ΑΕΚ π.χ. κερδίζει 2-0 και είναι στο 90, λέω αν, ο Παναθηναϊκός πέρασε σίγουρα. Λοιπόν, άκουσε με. Σ' ακούω. Εγώ περισσότερο από αυτά που λες θα σταθώ στην ανακοίνωση που έβγαλε ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες. Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Αφού καταφέρεται εναντίον της διαιτησίας, συνέχεια, καταλήγει ως εξής, και αυτό μόλις το διάβασα, τρελάθηκα. Η κατάληξη ανακοίνωσης, ξέρετε ποια είναι. Για λέγε. Μαύρο σε όλους.
Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Μαύρο σε όλους. Τη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, τι λογική έχει αυτό το πράγμα. Γιώργο, δεν μπορώ να το αποδικοποιήσω. Είναι τρομερό αυτό. Είναι τρομερό. Δηλαδή, μόλις το διάβασα, λέω, τι γίνεται εδώ. Μαύρο σε όλους. Και στο μεταξύ, λέει για το Μελισσανίδη, λέει φασίστα, λέει λαθρέμπορο το Μελισσανίδη. Και εγώ εντάξει, ρε παιδί μου. Εγώ διάβασα στην New York Times. Στο site που είναι αμερικάνικο, τέλος πάντων έγκυρο, ότι αυτός με τον Αλαφούζο έχουν σπάσει το εμπάρκο στο πετρέλαιο και κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου από τη Ρωσία. Δηλαδή, ο ένας λέει λαθρέμπορο τον άλλον, αυτός τι είναι που σπάει το εμπάρκο. Εκτός άμα λένε ανοησίες οι New York Times. Λοιπόν, επειδή είπε ο Δησάεκ, δεν μου είπε τίποτα για το παιχνίδι. Τίποτα. Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, είδα μία ΑΕΚ που και τρία χρόνια να έπαιζε γκολ δεν έβαζε. Σωστό. Γιατί δεν είχε σεντερφόρ, δεν είχε σεντερφόρ και στα χαφ, δηλαδή έπαιζε τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία. Χθες ήταν πολύ κακός ο Λιβάη Γκαρσία. Δηλαδή, όλοι οι ΑΕΚτζίδες μαζί του τα έχουν. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά και ο Αλμέιδα. Ρε παιδί μου, έχει τον πρώτο σκόρα τον Βαν Φέρτ. Όχι μόνο για εχθές. Βάλε τον μέσα, ρε παιδί μου, κι αυτό. Δηλαδή, έβαλε το Ζήνη. Έναν παίχτη, τέλος πάντων, που ήρθε και αυτά. Βάλε μέσα τον Βαν Φέρτ. Δηλαδή, κουλός είναι. Δεν του έχει δώσει καμία ευκαιρία, ρε Γιώργο. Και όταν τη πήρε, κάτι έδειξε. Και ό,τι και να είναι, είναι σεντερφόρ. Η ΑΕΚ έπαιζε χωρίς σεντερφόρ. Είναι πολύ δυσκύλια στον γκολ. Το ίδιο πλήρωσε. Δεν είναι μόνο ότι δεν είχε τον γκολ. Δεν είχε κάτι που είχε όλο το υπόλοιπο διάστημα από την αρχή. Δεν είχε ενέργεια. Γιώργο, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός το χτύπησε το μάτς. Καλά έκανε. Κλείθηκε πίσω, έκανε τρεις ζώνες. Αν μπορείς, βάλε γκολ. Δεν έχει ενέργεια. Η ΑΕΚ έδειξε χθες ότι δεν είχε ενέργεια, παιδί μου. Ένα πτώμα. Και στη λεωφόρο που είχε, άμα βάλαμε γκολ. Έλατε. Στη λεωφόρο που είχαμε ενέργεια, βάλαμε γκολ. Έλατε. Όταν κλείνεται η άλλη πίσω, βραχυκυκλώνει. Εγώ θυμάμαι ότι, γιατί είμαι και λίγο 48 χρονών, ο Μπάγεβιτ παλιά έπαιρνε, είχε πάντα ένα ψηλό επιθετικό. Δηλαδή στις κλειστές άμυνες έβαζε ένα ψηλό στα κόρνερ, στα φάουλ. Μήπως πάρει καμιά κεφαλιά, ανοίξει διαδρόμους. Η ΑΕΚ δεν είχε ένα ψηλό φόρ. Δηλαδή όλοι τους καταπίναν. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία τώρα ψηλωστές παράπηδη, είχε πάρει καμιά κεφαλιά. Δηλαδή όλες οι παλιές μες στην περιοχή ήταν βούτυρο του Παπασταθόπουλου και του Μπα. Εγώ αυτό είδα. Δεν είχε ένα σεντερφόρ να βάλει μέσα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Πώς να βρω ένα ψηλό τώρα. Σαν τον Άκμπο που ήταν σεντερφόρ, σαν τον Σιντέσκι που είχε ο Πάο. Έτσι να γεμίσει λίγο την περιοχή. Αυτό είδα. Δηλαδή και τρία ημίχρονα να έπαιζε η ΑΕΚ, γκολ δεν έβαζε. Πιο πιθανότατα να το τρώει στην αντεπίθεση. Να μιλήσουμε και ειλικρινά. Σωστό, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Γιώργο, μου να σε καλά, φίλε, γεια. Έλα, Τάσου. Έλα, Γιώργο, μου. Έλα, καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά, πάμε. Πέρασε πλάτη. Άστα το πάμε εδώ γιατί γίνει τη κακομοίρα από τον κόσμο, λέγε. Εντάξει. Τίποτα, φίλε, ξέρεις, επειδή άκουγα και τα υπόλοιπα έτσι ακροατές και όλα αυτά. Εντάξει, και εγώ το είδα το παιχνίδι χτες. Εγώ και να είχαν Ολυμπιακός, εγώ περίμενα να χάσει, ας πούμε. Και όντως η Άκη την είδα, δεν είχε ενέργεια. Κουράστηκε, ας πούμε. Τώρα, όλα αυτά που ακούω, τι ο Μελισσανίδης, τι ο Μαρινάκης, τι με νοιάζει εμένα, ξέρεις, αρκετό δηλητήριο υπάρχει στη ζωή μας πλέον. Μία με τους μας έχουν ζαλίσει τα ούμπαλα, μία αυτή μας έχουν ζαλίσει τα ούμπαλα, ξέρεις. Κάτι να γλυκάνει και η ψυχή μας και η καρδιά μας. Θέλω να πω και θα κλείσω. Βρέχει τώρα μέσα ένα σημείο μόνος μου. Ναι. Και μου ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι που το πρόσφατο το είχα ακούσει όταν ήμουν ειδικά στην Πλάκα. Το Νάρι, είμαστε ρε Γιώργο. Δύσκολο. Ένα τραγούδι, το Diamonds and the Rust and Bears. Είμαστε αυτό το τραγούδι. Το θυμάμαι. Υπάρχει περίπτωση να το βάλουμε, να το ακούσουμε, να ξεμπλοκάρουμε. Θα προλάβουμε, για να δούμε. Άμα προλάβεις Κώστα, ρε Γιώργο. Έγινε τάσο, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια, να είσαι καλά. Γεια. Πάμε στο Σταύρο, έλα Σταύρο. Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις φίλε. Καλά είσαι. Περαστικά σου κιόλας, έκανες μια επέμβαση, εντάξει. Όχι, συνέχισε. Α, okay. Εγώ ΑΕΚ είμαι. Εγώ απλώς θέλω να πω δύο πραγματάκια λέω και να κλείσω γιατί έχει και πολύ κόσμο. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες μας τις δύο και στη λεωφόρο και χθες. Δεν εκμεταλλευτήκαμε. Απλώς ξυπνήσαμε πολύ αργά γιατί ούτε εμείς περιμέναμε να κάνει Παναγιώτη γκέλα, ένα αυτό, ούτε Παναγιώτη πρέπει να κάνει γκέλα η ΑΕΚ. Εγώ προσωπικά σαν Σάββρος βλέπω ότι την Κυριακή πάλι παιχνίδι είναι χ και τα δύο και τον Παναγιώτη θα τον πάρει Παναγιώτη μισοβαθμία. Αυτό είναι όλο το σύστημα. Μέχρι 15 μέρες έλεγε ο Παναγιώτη είναι τυχερός. Δεν μπορώ να το πω πλέον αυτό γιατί είχαμε δύο ευκαιρίες και χθες και στη λεωφόρο από εκεί πέρα σ' άλλο μάλλον θα είμαι εμείς. Ρεαλιστική άποψη. Πες μου ρε φίλε εσύ, τι να πω άλογο. Μέχρι 10 μέρες έλεγε ο Παναγιώτη τυχερός. Από εκεί πέρα τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ γιατί τώρα λένε Ολυμπιακό. Ολυμπιακός μια χαρά έχει ρίσκει το παιχνίδι του. Μια χαρά, σας πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγε καλά δύο φάσεις του Μασούρα και του Ελ Αραμπί γύρισαν πίσω. Όσο σκόρταν 1-1 γύρισαν πίσω. Να σου πω κάτι άλλο. Εγώ αυτό είδα. Ολυμπιακός είναι μια πολύ αργή ομάδα. Αν ο Ολυμπιακός ήταν γρήγορος, χθες θα μπορούσε να σκοράρει.
Εύκολα. Ξέρω. Αλλά ναι. Δηλαδή δεν εκμεταλλεύεται καθόλου τα κενά του αντίπαλη άμυνα, όπως είναι χθες η ΑΕΚ. Γιώργο, πω. Θα σου πω κάτι και το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Γιατί εγώ μιλάω με αυτούς που ξέρουν ποδόσφαιρο. Εάν ο ΠΑΟΚ χθες κέρδιζε 2-1, τα χάλαμε και εμείς χθες. Εγώ αυτό είδα. Δηλαδή, που τον Μπαρτάν... Εάν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, έβαζε και άλλο γκολ, θα χάλαμε και εμείς. Πού τον Μπαρτάν συμφωνημένο. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Α, από την μοίρα. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να χτυπήσει το παιχνίδι. Απλώς όσο ήταν ηλιοφόρο 1-1, το πήγε και αυτό σχή. Αυτό λέω. Όχι συμφωνημένο. Συμφωνημένο. Αυτέ τι μαλακίε που λένε. Κατάλαβα. Τι μαλακίε που λένε. Και την Κυριακή θα φέρει και έχει ο Ολυμπιακός με την Παναϊκό και ο Άρης με την ΑΕΚ και την άλλη Κυριακή ισοβαθμία το πήρε ο Παναϊκός και μαγκιά του. Τα άλλα λένε να λέμε για να λέμε. Γεια σου, ε. Για καλά. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ και πάμε στον επόμενο, έλα. Έλα, φίλε. Μ' ακούω. Ναι. Μ' ακούω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είμαι. Καταρχήν, φέτος αποδεικνύεται αυτό που είναι αυτονόητο για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Τον Παναθηναϊκό τον εσέβεστε. Από δημοσιογράφους, ο Σπυρόπουλος έβγαινε και έλεγε η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Εσύ έλεγε η ώρα, μπαλά παίζει η ΑΕΚ και άλλοι πολλοί. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα και το απέδειξε στα δύσκολά του. Τώρα αρχίζει η άνθηση. Και να μην το πάρουμε, που θα το πάρουμε, καλή χρονιά, κυριολεκτικά. Σε παρακάτω. Είπε κάτι πριν ένα Παναθηναϊκό στην αρχή και του πες για το πέναλτι. Κάτι απλό θέλω να μου πει, Γιώργο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τι λέει ο κώδικα του ποδοσφαίρου, εγώ ο μικρό που έπαιζα μπάλα γιατί γέρασα, σε εισαγωγικά, λέγανε δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο πέναλτι. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Αλλάξα ο κανονισμό. Οπότε. Όχι, σε ρωτάω. Με, όχι, όχι. Οπότε η κατάληξή σου είναι να διδόταν το πέναλτι. Να κάνει η κόκκινη κάρτα να πει με 10 ΠΑΟΚ. Όχι, η κατάληξή μου ξέρει ποια είναι. Ότι ναι. Μελισανίδη δεν φτουρά πλέον. Και αυτό που πας και χαλάς ο ποδόσφαιρο σαν νέος κόκαλης πλέον δεν φτουράς ούτε εσύ ούτε όλοι που τσαβαντάρουνε για το καλό του ποδοσφαίρου. Και επίσης, επειδή εμείς το πάρουμε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, δεν έχει δικαίωμα κανείς να κατηγορήσει τον Παναθηναϊκό ούτε τον Ολυμπιακό. Το χειρότερο παιχνίδι ήταν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ προχθές. Στην ΟΠΑΠΑ Αρένα, όχι για Σοφιά, το μεροκάματο και εκεί. Καλό απόγευμα. Κάτι άλλο δεν είπε. Μακούς. Ναι. Δεν είπε στο δεύτερο απ' όλα και μου κάνει εντύπωση. Πάλι μάξει τώρα να πούμε με συνωμοσιολογίες και τέτοια. Εμένα μου κάνει. Χθες, άκουσε με. Συνωμοσιολογίες για σένα. Για μένα είναι η αλήθεια. Ωραία, ναι, άκουσε με. Χθες, εγώ είδα κάτι από τον Παναθηναϊκό που πραγματικά με ξέπληξε θετικά. Με ευχαρίστησε. Τι είδα. Πολλές ευκαιρίες. Και αυτό έχει το μέρο στον Τούκου. Α, δεν έκανε ευκαιρία. Όχι, διαφωνώ. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω λοιπόν προ τα καθυστερώ, διαφωνώ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες όταν τις έκανε ήταν ανούσιες, είχε φάει τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν χάλια. Πιο χάλια και από την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ. Ρε φίλε, τι λες τώρα, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τις ευκαιρίες όταν είχε φάει τον γκολ, άρα οι ευκαιρίες ήταν ανούσιες. Ναι, δεν έχει αξία. Όταν μπαίνει αυτό. Να σου πω τη γνώμη μου, ρε φίλε. Είμαι αυτοχρηστή μου, είμαι αυτοχρηστή. Πρωτάθλημα, πρέπει στο, με 5 απώλειες ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κάνει 2-0. Ο ΠΑΟΚ από το τη στιγμή που έβαλε τον γκολ μέχρι το τέλος να φάω τον γκολ, με έπεσε μονότερμα. Τι μου λες, να κάνω ευκαιρίες μετά και τι στην κόντρα. Είναι ψόφια η ομάδα. Λοιπόν, τώρα μη λες και στα πράγματα. Το ότι είναι ψόφια το βλέπω. Είναι ψόφια από φυσική κατάσταση, σου λέω. Άλλο λέω. Και όμως αυτή η ψόφια ομάδα χθες είχε γκολ δοκάρι, φοβερές αποκρούσεις του Κοτάρσκι, είχε ευκαιρίες που δεν τα είχε σε άλλα μάτς. Γιώργο, ο ΠΑΟΚ πίσω ήταν άδειος και όλες τις ευκαιρίες που έκανε αγόρι μου καλό τις έκανε στην κόντρα. Την κατοχή και το αφεντικό ήταν ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Μπορεί να το βλέπω εγώ έτσι. Αυτή είναι η απόψη μου. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Τι να πω για τους ΠΑΟΚτζίδες που δεν θέλουμε να τους βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά τι να πω. Και σου λέω, ο ΠΑΟΚ εξαίρεσε με τον Παναθηναϊκό για μένα με τα δικά μου μάτια φάνηκε πιο δυνατός και από ό,τι φάνηκε η ΑΚ με τον Παναθηναϊκό πριν μια εβδομάδα. Τι σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί. Τελειώσαν οι παίκτες. Και ο Σβηστός θα πάει στο Καρισκάκι 0-1. Αυτό πιστεύω, ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Θα πάει Σβηστός 0-1. Ναι, στο 89 κιόλας. Βάλε κάτι ακόμα 92. 92 ήταν το πέναλτι του Κουκούλα και του Παπουτσέλη, γιατί δεν τα ξεχνάμε και με αυτού. Βεβαίως, ήμουν αμέσως που τον κυνήγαγε τον Κουκούλα τότε, τον κυνήγαγε η κυρία Μαραγκού με ένα σκουπόξυλο. Τα θυμάσαι αυτά. Το 89. Τα θυμάσαι αυτά, τα θυμάσαι. Πώς δεν τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι, φίλε. Τα θυμάμαι. Γι' αυτό τα αναφέρω. Δεν τα ξεχνάμε και αυτού, αλλά να ξέρει κάτι, εγώ ήθελα να το παίξω στα ίσα πριν του Καρισκάκη. Αλλά και ο Πάκλου το παίξει στα ίσα με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το μέλλον. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Γεωργίου. Καλώς τον. Καλά είσαι, αγόρι μου. Λέγε. Λοιπόν, εγώ τώρα γιατί συμφωνώ με αυτά που είπε εδώ ο φίλος ο Βάζελος. Εγώ σε ό,τι προσέγγιση έκανε στο παιχνίδι τώρα το παλικάρι εδώ, Πανάθα να πούμε, προηγουμένως, συμφωνώ και με την ιτροπία και το πώς προσέγγισε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Μαζί του είμαι, εγώ έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Φυσικά έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο όμως πού. Σε αυτό που είπε, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τις ευκαιρίες αφού ισοφαρίστηκε. Δεν κατάλαβα. Έκανε ευκαιρίες που δεν έκανε ποτέ. Ναι,
έκανε ευκαιρίες. Σου είπε όμως τώρα ο φίλος του Παναθηναϊκού. Φιλαράκι, ο ΠΑΟΚ και είναι αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ ήταν άδειος και πίσω και γενικά έχει 5-6-7 απουσίες. Ξέρει με πόσους άδειους έχει παίξει ο Μαρακός και δεν κάνει ευκαιρίες. Άκουσε με, Γιώργο. Έκανε πολύ σωστή εγώ Ολυμπιακό. Ναι, σωστό ήταν αυτό που είπε. Έτσι έκανε σωστή προσέγγιση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ουσιαστικός, δηλαδή είχε πιο περισσότερο, ρε παιδί μου, την παρουσία του μέσα στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός εντός εισαγωγικών ξύπνησε στο 1-1. Δηλαδή, αντί να το κλειδώσει το μάτς 1-0, να του πει τώρα σε έχω νωρίς 1-0, ψυχολογία δικιά μου, ο κόσμος δίπλα μου. Πάμε ρε του πάνω και δεύτερο γκολ και τρίτο. Δηλαδή, να το πήγε το ματσάκι, εντάξει, ξέρω εγώ, άργησε να το κυνηγήσει το μάτς. Μόλις ισοφαρίστηκε, έχει δίκιο τώρα ο Βάζελος που σου είπε προηγουμένως. Έτσι, τότε ξεκίνησε να βγαίνει και εκείνο και τα άλλο. Και σε ένα ΠΑΟΚ τώρα που πραγματικά δηλαδή ήταν λιπέστατος. Δεν έκανε σωστή προσέγγιση. Λοιπόν, δεν έκανε ο Παναθηναϊκός, όχι το παλικάρι σωστά μίλησε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω, Γιωργάρα μου, δεν μπορούν τα παλικάρια, δεν έχουν την ψυχολογία, ψυχοπλακώνονται, αγχώνονται, δεν ξέρω. Δεν έχουν μάθει στον πρωταθλητισμό, δεν έχουν μάθει στην πίεση. Η ΑΕΚ είχε διπλή ευκαιρία. Και καλύτερη μέσα στη Λεωφόρο, κουλούρια. Και καλύτερη μέσα στη Φιλαδέλφια και το momentum, την ευνοή και όλα και η έδρα τη. Ένα δοσπό, 4 ημιχρόνια χωρίς γκολ. Μεταξύ, εγώ περίμενα ότι εάν γκελάριζε, δηλαδή, αν το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια δεν πήγαινε όπως το ήθελε η ΑΕΚ, είχα σίγουρο τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, δεν περίμενα. Είχα πιο σίγουρο τον Παναθηναϊκό ότι θα το πάρει το μάτς. Ναι. Είχα πολύ πιο σίγουρο τον Παναθηναϊκό. Είχε βάλει και τον γκολ νωρίς. Είχε βάλει και τον γκολ. Μα ακριβώς, όταν είδα λοιπόν και μας είπε, γιατί εγώ έβλεπα τον Ολυμπιακό, μας είπε γκολ ο Παναθηναϊκός και αυτά. Λέω εντάξει, το καθάρισε. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν μπορούν. Βλέπω ότι ψυχοπλακώνονται. Βλέπω ότι κόβονται τα πόδια τους. Αυτά βλέπω εγώ τώρα, Γιώργαρα. Και τώρα δεν ξέρω και τι θα γίνει τώρα, κατάλαβες τώρα. Μέχρι εχθές πήγε ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια, δεν έχει καμία τύχη ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είναι σούπερ μεγάλη ομάδα, θα του ρίξει 2, θα του ρίξει 4. Τρίχες τις πιο ουσιαστικές ευκαιρίες, τις πιο καλές ευκαιρίες. Όχι ότι ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Έτσι, τις είχε ο Ολυμπιακός, τις πιο γεμάτες ευκαιρίες. Και ένα κολλάκι που δεν μέτρησε για τον ήχη. Λοιπόν, τώρα περιμένουν μπιλμπάι ταξί. Τι παίρνει τηλέφωνα και γκρινιάζει, γιατί γκρινιάζει, για έβγα να μα τραγουδήσει τώρα. Έβγα να μα τραγουδήσει τώρα κανένα τραγουδάκι. Τι περιμένει τώρα δηλαδή, τι θέλει να γίνει στο Καρεσκάκι. Ο φίλο εδώ τώρα μα είπε προηγουμένω γκολ στο 89, λέει 0-1. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεμπλέξω, ρε Γιώργο, με αυτού. Δεν μπορώ να ξεμπλέξω. Δεν μπορώ να κάνω προγραμματισμό για του χρόνου. Κατάλαβε, πρέπει να μάθουμε. Όταν λέμε με δάφτου εννοεί τι ομάδε. Ναι, τώρα είναι δυνατόν, ρε, να μπορείτε να πάρετε κεφάλι. Είναι δυνατόν να παίξει Ολυμπιακό στο τίτλο μέσα στο Καρεσκάκι με τον Παναθηναϊκό ή με την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και να προηγηθεί, να μην πάρει το μάτς. Ξεχάστε το. Ξεχάστε. Άσε που εγώ δεν τα άφηνα τα παιχνίδια να πάνε στη κόψη του ξεραφιού. Τα είχα καθαρίσει από τις γιορτές εγώ τα ματσάκια. Αλλά για φαντάσου τώρα να παίζει Ολυμπιακός τίτλο στο Καρεσκάκι και να έρθει η ΑΕΚ. Όπως είναι Ολυμπιακός τώρα να έρθει η ΑΕΚ, έτσι. Όπως είναι Ολυμπιακός. Έτσι, αυτό το φάντασμα του Ολυμπιακού. Και δεν θα πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Δεν θα ρίξω 2-3 τεμάχια έτσι με το καλημέρα. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Γιατί δεν τα έριξες προχθές. Γιατί δεν τα έριξες προχθές. Αφού δεν μπορώ, έχουμε δηλώσει, κύριε. Δηλαδή δεν μπορείς ή μπορείς. Τι από τα δύο ισχύει, γιατί κουτουλάμε μεταξύ τους αυτά. Όχι, λέω, φαντάσου, λέω να είμαι εγώ τώρα στη θέση που είναι αυτοί που έχουν τις καλές ομάδες, που έχουν τις top ομάδες. Όχι όπως είσαι τώρα. Έτσι λέγονται. Ναι, όχι όπως είμαι τώρα. Διευκρίνησε το. Από το καλοκαίρι, χαλιά. Δεν είμαι τώρα. Δεν έγινα τώρα προβληματικός να είμαι και φάντασμα Ολυμπιακός. Δεν έγινε ξαφνικά σε δύο αγωνιστικές. Εγώ σου λέω τώρα να είμαι εγώ πρώτος και να είμαι σε μια καλή κατάσταση. Να είμαι σε μια καλή κατάσταση. Και να έρθουν τώρα αυτοί οι δύο και να έρθουν στο Καρεσκάκι και να τους βρω έτσι όπως είναι Ολυμπιακός τώρα. Καλά, χαιρέτα μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο. Να βγει ο Bill by Taxi να μας πει τι ακριβώς ζητάει, τι ακριβώς θέλει και να κάνει δηλώσεις. Δεν ξέρω. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Την Κυριακή τι βλέπεις? Τι βλέπω? Μωρέ, εγώ ξέρω τι βλέπω, αλλά ας το καλύτερα. Έλα, ρίξτο. Ρίξτο. Δεν ξέρω, Γιώργο μου, τι βλέπω. Δεν έχω και κόσμο. Δεν έχω κόσμο, δεν έχω το λαό μου, δεν έχω τους φιλάθλους μου. Δεν ξέρω τι βλέπω και δεν με ενδιαφέρει και τι να δω. Εγώ θα παίξω για την ιστορία μου και για τη φανέλα μου. Αυτά λέει η ανακοίνωση. Γιατί δεν έπαιξα χθες για την ιστορία μου? Όσο μπορούσα έπαιξα, έτσι. Ναι, με. Έπαιξε. Έτσι, όσο μπορούσα. Και μην μου λένε τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ ότι έφερε και εκείνο και τ' άλλο. Α, βάτου 2 γκολ, 3 γκολ. Και πες, κύριε Ολυμπιακή, από εδώ είναι. Να κάνει και άλλα. Χτες η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Το πρωτάθλημα στο πιάτο. Βέβαια. Το πρωτάθλημα στο πιάτο. Και οι δύο χαρακίρι έκαναν. Χαρακίρι.
μη μας λέτε μετά. Εχθές περίμενε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Την Κυριακή θα περιμένει η ΑΕΚ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Με τι γίνεται. Κατάλαβες, θα κάθω εγώ να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά. Γιατί αυτοί δεν μπορούν. Γιατί αυτοί παθαίνουν τρέμουλο. Με τη σκέψη της κούπας παθαίνουν τρέμουλο. Και μετά μου λες εμένα, γιατί. Άσε με ρε Γιώργο. Να πας στο καλό. Καλό απόγευμα. Για καλά, για καλά. Έλα Γιώργο. Γιώργο, έλα. Λοιπόν, ΑΕΚ. Ναι. Εγώ δεν έχω πολλά λεφτά. Θα βάλω όμως 5 εκατοστάρικα. Για πρώτη φορά θα παίξω ζωή μου στοίχημα για τελευταία. Στη νίκη του Παναθηναϊκού την Κυριακή. Έτσι, εγώ ΑΕΚ είμαι, έτσι. Λοιπόν, τρελαμένος ΑΕΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα παίξει όπως έπαιξε στη Φιλαδέλφια. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι η ΑΕΚ, το πάθος των πρωταθλητών, να πάρει το πρωτάθλημα, α πούμε ότι παίξει μπάλα ο Ολυμπιακός, που δεν θα παίξει και θα το δώσει κατ' εμέ το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό. Πάει στο πάθος πρωταθλητών, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό. Μία στις 20 να παίξει Champions League. Μιλάμε για 25-30 εκατομμύρια. Σε καμία περίπτωση δεν το θέλει ο Ολυμπιακός να συμβεί αυτό. Στην ΑΕΚ προς τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πιθανότητες να μπει Champions League. Τέλος. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Φίλοι του Παναθηναϊκού, την Κυριακή, επειδή εσείς δεν ευθύνεστε για αυτό που έγινε, εγώ ευθύνομαι που δεν έριξα 3 γκολ στον Ολυμπιακό να το τελειώνω από εχθές. Την Κυριακή θα πανηγυρίζετε μαζί με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και θα είστε, δεν είναι μόνο αυτό, θα είστε υποχρεωμένοι μια ζωή στον Ολυμπιακό για αυτό που θα κάνει ο Ολυμπιακός την Κυριακή με εσάς. Την 11η που θα κατεβάσει. Το στοίχημα του Κυριακού, πόσο είναι Γιώργο, στη νίκη του Παναθηναϊκού και στη νίκη του Ολυμπιακού. Οι στοιχηματίκες τι δίνουν. Το έχεις δει. Για λέγει. 3-80 η νίκη του Ολυμπιακού. 2-0-5 η νίκη του Παναθηναϊκού. Κάτι ξέρουν. Κάτι ξέρουν. Όχι, 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 όχι. Αυτό έχει και μια λογική. Ότι ο ένας θέλει το πρωτάθλημα, ο άλλος είναι αδιάφορος. Ναι, μωρέ, έτσι. Ναι. Έχει παιχταράδες ο Παναθηναϊκός με το Μην το πας εκεί, βρε, μην το πας εκεί. Ναι, μωρέ, έχει κίνητρο ο Παναθηναϊκός. Δεν μου λες κάτι. Δεν μου λες κάτι. Έχει λάβει υπόψη κάτι άλλο. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός, αν χάσει την Κυριακή, χάνει και την τρίτη θέση. Όχι, Γιώργο μου. Γιατί? Όχι, Γιώργαρα μου, γλυκέ μου. Γιατί? Που σ' αγαπάω τόσο. Γιατί? Όχι, Γιώργο μου. Ό,τι και να φέρει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, και ήταν να φέρει, δεν θα είναι ούτε πάνω από 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ούτε κάτω από 3 βαθμούς. Ή θα είναι ισόβαθμοι, ή θα είναι στους 3 βαθμούς διαφορά. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε 10 μέρες, ό,τι και να φέρει, 5 γκολ να φάει από τον Παναθηναϊκό. Που εγώ γουστάρω να τα φάει. Γιατί πρώτα απ' όλα να κερδίσω στοίχημα. Μην πλατιάζεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει για το χ μίνιμουμ στην Τούμπα, ό,τι και να φέρει την Κυριακή. Ό,τι και να φέρει. Ποιο είναι πιο σίγουρο στην Τούμπα? Έχει χάσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και ποιο είναι πιο σίγουρο στην Τούμπα, το χ ή ο Άσος? Ρε παιδάκι μου, ο Ολυμπιακός τι θα κάνει στην Τούμπα? Ναι. Αυτό μου λες. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει την Κυριακή, ό,τι και να γίνει, χ 1-2, στην Τούμπα θέλει τουλάχιστον ισοπαλία. Αλλιώς χάνει τρίτη θέση. Δεν τον νοιάζει τι θα γίνει την Κυριακή τον Ολυμπιακό. Λένε θα πέσει. Σε ρωτάω, το κατάλαβα αυτό που λες. Ναι. Ποιο είναι πιο λογικό στην Τούμπα, το χ ή ο Άσος? Δεν ξέρω, δεν μπορεί, το χ. Ξεράδια, ρε, άντια, ρε, που δεν ξέρεις. Το χ είναι, ρε Γιώργο. Καλά, όχι, το διπλό είναι. Ωραία, ο Άσος είναι. Ωραία, μπορεί να έρθει Άσος. Αλλά ό,τι και να. Αυτό εξηγώ ότι ό,τι και να γίνει την Κυριακή δεν έχει σημασία για το παιχνίδι της Τούμπας. Αυτό εξηγώ. Γι' αυτό θα το δώσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Μάλιστα. Και θα είναι υποχρεωμένοι μετά οι Παναθηναϊκοί στους Ολυμπιακούς. Αυτό είναι το χειρότερο. Να δείτε τι ωραίο πρωτάθλημα θα πανηγυρίσετε. Λοιπόν, άντε, τα λέμε, γεια. Γεια, καλά, φίλε, γεια. Πάμε στον άλλο Γιώργο. Έλα Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Φαλάντι, κάνετε? Καλά εσύ? Περαστικά κιόλας για το πρόβλημά σου. Να είμαι γρήγορα σε γρήγορα καλά. Κοίταξε, εγώ Γιώργο, εχθές αυτό που έγινε που μου άρεσε πάρα πολύ η εκλογή. Ότι οι μεν Παναθηναϊκοί φωνάζανε πανηγυρισμό για το γκολ το δίθυ του Ολυμπιακού και οι δε αεξής φωνάζανε για το γκολ του ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το πιο σασπέν που υπήρχε. Λογικό ήταν αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή ο Ολυμπιακός θα παίξει κανονικά όπως έπαιξε. 4-5-1, βρήκε μια φόρμουλα τώρα ότι παίξε. Δεν νομίζω ότι θα κάτι χάσει. Θα είναι βλακίες των βλακιών που ακούω. Δεν είναι ομάδα, δεν έχει πρεστή να παίξει. Δηλαδή να κάτσει να το πω αυτό ή ο τέτοιο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τρέλα. Εγώ δεν νομίζω δηλαδή. Εγώ θα γίνει ωραίο παιχνίδι. Όποιο το πάρει, α το νικήσει. Άμα νικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτά τώρα είναι βλακίες, θα κάτσει.
εσύ Ολυμπιακός και αυτά. Ποια ομάδα ρε Γιώργο κάθε να στείλετε τώρα. Άκρα τι έχουν οι πρόεδροι μεταξύ του. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Θα τα δούμε όλα την Κυριακή. Τέλος. Και θα κρίνουμε. Σου εύχομαι. Ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα. Όχι εντάξει, βέβαια. Εγώ όχι, θα έβαζα το Βανφέρ και δεξιά το Λιμάι. Αυτό θα κάνω. Γιατί αν θυμάσαι τον Πάοκ από δεξιά έφευγε και του έβαζε τα γκολ. Αν το θυμώ. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα και να σε καλά. Έλα για μη. Γιάννη Τσοκολάτη, τι κάνει. Έλα, Γιάννη, καλά. Πρακτικά, αύριο από ό,τι θυμάμαι, κάνει την επέμβαση. Εγώ είμαι εκπαιδευτή και την Τρίτη. Εγώ αυτό που είδα την ομάδα είναι πολύ κουρασμένη. Πάρα πολύ κουρασμένη. Αλλά. Δηλαδή ήταν δεν είχε ενέργεια όπω λε. Αλλά με εξέπτυσε πολύ ο Αλμέιδα με που έβαλε μέσα το. Που δεν έβαλε τον Φανφέρ. Και δεν. Και θέλω να μου πει για τον Αλμέιδα, τι πιστεύει σαν προπονητή. Γιατί εγώ και εγώ να σου πω κάτι πράγμα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω, γιατί δεν έβαλε τον Φανφέρ. Επειδή δεν το βάζει εδώ και πολύ καιρό, υπολογίζω ότι κάτι συμβαίνει. Δεν το βάζει εδώ και πολύ καιρό. Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω μάλιστα τον απαραίτητο. Και πολύ καιρό δεν το βάζει. Και λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει. Δεν ξέρω τι διαφορετικά. Τη γνώμη, ναι, τη γνώμη για τον προπονητικά, γιατί και εγώ έχω μια καλή γνώμη, αλλά. Καλή γνώμη, έχω, βέβαια, ότι... καλή γνώμη. Καλή γνώμη. Όμως... Δούλεψε, πήρε μια ομάδα που δεν υπήρχε, τους, έκανε ένα σύστημα ωραίο, τους έβαλε να τρέχουν, να πιέζουν, να πασάρουν, να παίξουν ένα θεματικό ποδόσφαιρο σε κάποια μάτς. Καλό προπονητής. Εγώ πιστεύω πάντως, εγώ το ίδιο συμφωνώ, αλλά άμα δεν πάρει ΑΕΚ τίποτα, άμα δεν πάρει ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελλο, θα υπάρχει. Άκουσε με. Χθες η ευθύνη που δεν κέρδισε η ΑΕΚ δεν είναι του Αλμέιδα. Είμαι των παικτών. Αυτό θα το καταλάβετε. Οι παίκτες θα κάνει χθες. Πάμε παρακάτω. Τώρα για το μάτς τώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εγώ μου φαίνεται πολύ δύσκολο να κάτσει ο Ολυμπιακός να χάσει από το Παναθηναϊκό. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να παίξει πιο, πολύ πιο χάλι. Πιο χάλι ο Ολυμπιακός από χθες. Το Παναθηναϊκό να παίξει λίγο ακόμα καλύτερα από το μάτς με τον ΠΑΟ. Εγώ πιστεύω ότι και εμείς θα κερδίσουμε τον Άρη. Είναι σημαντικό τώρα να κάνουμε δύο νίκες. Έλαντε, έλαντε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μια που είπε, εγώ διάβασα όμως ότι ο Άρης θα παίξει με ελλείψη και εκεί. Αλλά τώρα που είπε Άρη, τι παχτάρα είναι αυτό ο Πάλμαρ. Το είδες χθες. Δεν ξέρω. Το είδες. Όχι, το είδα την Άρη και βλέπω. Μετά Άρη, δεν είδες τίποτα φάσεις. Μιλάμε για πολύ καλό παίχτη. Για πολύ καλό παίχτη. Για λέγε. Για τον Κατσία και ο Κατσία που τον κατηγορούσαν κάποια εκδήλωση ότι δεν ήταν τόσο καλό. Εγώ πιστεύω ο Κατσία για μένα ήταν από του καλύτερου παίχτε στην Άρη. Ο Γκαρσία έχει αυτό το ελάττωμα. Το έχουμε πει τόσες φορές. Η πληθωρικότητά του τον εμποδίζει να βρίσκει ισορροπίες. Ναι, εντάξει. Γιώργο όμως έχει βάλει. Δεν είναι center forward. Δεν είναι center forward. Γκαρσία έχει βάλει ναι, 15 γκολ. Αριθμητικά που δεν μου αρέσουν οι αριθμοί γιατί είναι στατιστική. Δεν είναι μπορεί και λίγο. Όχι, 15 γκολ έχει βάλει. Όχι, όχι. Δεν, δεν είναι, είναι center forward. Αλλά χθες ήταν απελπιστικό όμως. Απελπιστικό και πού. Στο μυαλό. Ήταν απελπιστικό στο μυαλό. Εγώ πιστεύω κουράστηκε με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολύ κουράστηκε. Είναι νεκρός. Κουράστηκε με τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό τα κάνει όλα. Αυτό βλέπουμε από την Κυριακή. Θα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Οπότε αυτό ήθελα να πω. Έγινε φίλε. Για χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Έλα Τζόρτζ. Έλα Τζόρτζ. Καλώς σου. Έλα καλησπέρα Θανάσης. Ναι. Τι έγινε. Εδώ για λέγε. Δεν σε έχω ακούσει καθόλου. Είμαι Ιταλία. Είμαι Ιταλία από την Πέμπτη. Ήμουν στην Νάπολη. Ήρθα να δω το μάτς. Καταρχήν τι έγινε, είσαι καλά, τι έπαθες. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω. Μιλάμε, είσαι πάμε παρακάτω. Έλα, μιλάμε τώρα. Ωραία. Πάμε. Δεύτερο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την κούπα. Δεν ξέρω αν έχει πει κάτι. Έλα, τώρα εντεροχρονισμένα πράγματα. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την κούπα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχει έρθει στην Νάπολη ποτέ. Νάπολη, όχι. Έτσι, παζουρλισμό, Γιώργο, που έχω δει εγώ που είδα το Σαββατοκύριακο για τον τίτλο, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Δεν έχει. Και τελικά κάτσε στο παγωτό. Λοιπόν. Θα το πάρουν, δεν θα το πάρουν τώρα, θα το πάρουν την επόμενη. Το θέμα είναι το εξής, Γιώργο, και το κάνω παραλληλισμό με την Ελλάδα. Όταν δεν έχεις μάθει να παίρνεις πρωταθλήματα, βαραίνουν τα πόδια σου. Το ίδιο νομίζω έχει πάθει, και το κάνω παραλληλισμό με την Νάπολη, το ίδιο έχει πάθει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν πάθει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν έχουν μάθει, έχουν ξεμάθει τόσα χρόνια. Και βαραίνουν πάρα πολύ τα πόδια τους. Αυτό είδα και στην Νάπολη. Αυτό είδα μέσα στο γήπεδο. Το οποίο στον γκολ της Νάπολη, Γιώργο, είναι δύο ρίχτερ. Δεν ξέρω αν τα άκουσες. Κουνήθηκε το στάδιο δύο ρίχτερ. Ναι. Το είδα. Μιλάμε για. Γιώργο, δεν έχεις. Μια πόλη σου λέω. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδείσει. Έχω πάει σε πολλά γήπεδα στην Ευρώπη και σε μεγάλα μάτια. Τελικού Champions League. Αγγλίες, Ισπανίες, Καμπνού, Ρεάλ έχω πάει. Αυτό το πράγμα που έζησα με μια πόλη να παραλληλεί έτσι. Και Μαραντόνα παντού, Μαραντόνα είναι ο Θεός, ο Μαραντόνα και μετά ο Χριστός. Ναι, εδώ πέρα. Στο συστήνω ανεπιφύλακτα, δηλαδή τρομερή πόλη. Λοιπόν, αν το πάρουν, δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί θα τα σκλήσανε μετρό και θα λεωφορεία. Δεν το βγούσε τίποτα. Εγώ περπάτησα μια απόσταση από το γήπεδο μέχρι το κέντρο.
μέτρο όσο είναι από το ΆΚΑ μέχρι τη Ριζούπολη. Φαντάσου. Μιλάμε για παράνοια. Ναι, τίποτα. Γιώργο, δεν λειτουργούσε τίποτα. Καταρχήν το μάτς ήταν να γίνει Σάββατο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Και βγήκε ο δήμαρχος της πόλης και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει το Σάββατο. Ο δήμαρχος, όχι όπως το λένε, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα για αυτά που θα γίνουν. Και το μάτς πήγε Κυριακή. Λοιπόν. Κάτσε τώρα, γιατί. Τώρα μου δώσει μια ωραία πάσα. Ναι. Βγήκε ο Μπέος και δήλωσε ότι αν κάνει έτοιμα η ΕΠΟ, θα δώσει το Πανσαλικό για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ 24 Μαΐου. Αν κάνει έτοιμα η ΕΠΟ, θα το δώσει. Ναι. Πάμε, λέγε. Αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί αν κάνει έτοιμα η ΕΠΟ, δεν μπορεί να πει όχι ο Μπέος, νομίζω. Για λέγε τώρα. Όπως και. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω ότι βαραίνουν τα πόδια. Καταπληκτικός παίκτης Όσιμεν, Γιώργο. Άμα τον δεις μες στο γήπεδο πώς κινείται, μιλάμε για τέρας της φύσης, τέρας. Και ο Κβάρα, αλλά πολύ κουρασμένη. Νάπολη και γενικά, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, τους βαραίνει πολύ. Να σου πω κάτι. 32 χρόνια να πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι. Τι κομπατήρι τώρα που είναι τέλος σεζόν. Όλες οι ομάδες πρωταγωνίστησαν, έπαιξαν καλή μπάλα και πήγαν πολύ καλά. Όλες έχουν κάνει κοιλιά. Όλες. Να ολοκληρώσω. Η Νάπολη. Η Άρσενα. Η Μπάγερ. Η ΑΕΚ τώρα που βλέπεις και τα λοιπά. Η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που προχωράει έτσι είναι η Σίτη. Η Σίτη και η Ρεάλ στο Champions League. Είδα τι χάσει το πρωτάθλημα. Είδα τι χάσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ. Ενώ ο άλλο παίρνει και πρωτάθλημα. Πάντω, Γιώργο, να σου πω κάτι. Είναι σημαντικό το να μάθει να κερδίζει. Δηλαδή, όταν έχει παραστάσει νίκη, οι παίκτε τη Ρεάλ παίζουν μόνοι του. Πώ να σου πω. Έχουν μάθει να κερδίζουν. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Τώρα ο Παναγιώ Ολυμπιακό και η ΑΕΚ του βλέπει πώ βαραίνουν τα πόδια. Βαραίνουν τα πόδια του, Γιώργο. Στι σημαντικέ. Δηλαδή, είναι άλλη βαρύτητα των παιχνιδιών αυτών από ένα μάτ πρωταθλήματο κανονικό. Και να θυμίζω και κάτι, γιατί βγήκαν κάποιοι φίλοι και είπαν να θυμηθούν και τι έγινε στο πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Θυμάσαι που έπαιζε τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό και πήγε θύρα 7 και είπε: μην κάνετε καμιά μαλακία και ρεδίστε να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα να το πάρει Βαρδινογιάννη. Τα θυμάσαι. Μ' ακούς. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Και κάτσε ο Ολυμπιακός και έχασε και παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τα θυμάσαι αδέρφια μα θύρα 7 και τέτοια. Τα θυμάσαι αυτά. Λοιπόν, αλλαξοκολλιές γίνονται και θα γίνονται για πάντα. Λοιπόν, πάντως το μόνο καλό που έχει το φετινό πρωτάθλημα, Γιώργο, είναι ότι υπάρχει αγωνία. Δεν ξέρει. Στην άλλη συμβαίνουν παράλογα πράγματα και παράξενα πράγματα. Αυτό ήθελα να πω. Θα μας ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Άντε μιλάμε. Για καλά. Έλα Χριστό. Όχι, ο Μάκης. Έλα Μάκη. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο φίλαθλος της Μπάγκερ και του Ολυμπιακού. Ναι. Λοιπόν, μου έδωσε πάσα, σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Νομίζω ότι στο Champions League ήρθε η ώρα τη City. Μετά από καιρό, μετά από χρόνια, ήρθε η ώρα η City να πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπη. Αυτό πιστεύω. Ναι. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ακούω συνέχεια για διαιτησία και τα λοιπά. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός φέτος άξιζε να είναι μέσα ακόμα και τώρα στην κούρσα των διεκδικητών? Άξιζε σαν ομάδα, ναι ή όχι? Ή κοιτάζουμε το δέντρο και το κοιτάζουμε? Ο Ολυμπιακός θέλει χτίσουμε από την αρχή. Έβλεπα το παιχνίδι χθες. Καταρχάς, να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει τα παιχνίδια και τα δύο όπως μπορεί. Αν η ΑΕΚ είναι καλύτερη να το πάρει, αν ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερο να το πάρει. Τι μάθει, κάνει δώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είμαι μπαίνω στη λογική να πάρει ο Παναθηναϊκός. Αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να το πάρει μέσα στη και να κάνει όλο στον Καρεσκά και στο πάρει. Είναι καλύτερη ομάδα, ναι. Εγώ δεν μπαίνω όμως σε αυτή τη λογική. Εγώ μπαίνω με ενδιαφέρει, κοιτάζουμε τι κάνει και δεν κοιτάζει τι κάνει ο Ολυμπιακός η ομάδα. Ψάχνει τώρα προπονητή. Θυμάσαι τι σου είχα πει, θα δυσκολευτεί να βρει προπονητή. Δεν έρχονται εύκολα εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε ένα πρωτάθλημα που το θεωρούν ποδοσφαιρικό απόβατο και σε μια ομάδα που έχει αλλάξει 3-4 προπονητές και διάβαζα πριν από λίγο να αλλάξουμε τον Ενικό να πάμε στο τέλος. Μα είναι αυτά πράγματα, ρε Γιώργο. Είναι αυτό τώρα υγιή σύλλογο που θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός, πάει για μαύρα χρόνια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να καθίσει να κοιτάξει τι θέλει για του χρόνου. Τι παίκτες θα κρατήσει, έχει πει να δώσει 15. Ωραία. Τι θα πάρει, τι θα κάνει. Εγώ δεν έχω δει ένα πλάνο. Ακούω διάσπαρτα. Περιμένω να δω. Εγώ ήμουν κάτοχος διαρκείας και το άφησα. Όχι γιατί τα αποτελέσματα. Την πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα, πήγα και πήρα διαρκείας. Γιατί έβλεπα ότι υπήρχε ένα μέλλον. Υπήρχε κάτι να πάω να βλέπω. Πριν να πάω εδώ. Να πάω να δω, μιλάμε κάτι γερασμένα παλικάρια 37 χρονών, 36, 34 χρονών. Πέφερε το Μαρσέλο και κάνανε γύρω-γύρω οι άλλοι το γύρω του 30. Μένα αυτά πράγματα. Περιμένει τώρα έτσι να φτιάξει ομάδα. Πρέπει να πάρει ένα προπονητή και πάλι να τον πάρει να τον στηρίξει. Και σου έχω πει να διώξει όλο μέσα το Θεαθήνε, να αφήσει δικούς του ανθρώπους, να τον θωρακίσει και από εκεί και πέρα να του πει: ξέρεις κάτι, σε συγχρονίζω με τον τεχνικό διευθυντή. Θέλω αυτόν και αυτόν. Και πρέπει σαν Ολυμπιακοί να κάνουμε υπομονή. Γιατί ο Ολυμπιακός μην περιμένει στον χρόνο αυτό που έκανε ο Αλμέιδα φέτος. Καλός προπονητής έτσι. Δεν είναι όλες οι ομάδες έτσι. Θέλει υπομονή το ποδόσφαιρο. 2-3 χρόνια.
Και θες και την άποψή μου. Ο Ολυμπιακός καλύτερα στην Ευρώπη να πάει στο conference. Είπε την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος ότι ο τελικός του χρόνου θα γίνει στο Παπαρένα. Εγώ δεν σου λέω ότι μία στο εκατομμύριο, μια ελληνική ομάδα, αν έχει συγχρονισμό, να πάει στο conference. Γιατί και οι ομάδες δεν είναι το ίδιο επίπεδο με το Champions League και το Europa. Για Europa του χρόνου το Champions League δεν το συζητώ. Δεν υπήρχε καλύτερα που δεν βγήκε ούτε Europa. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει στο conference. Έχει τα λεφτά για να μπορεί να πάρει παίχτες. Έχει πάρει τόσα εκατομμύρια από το Champions League και δεν είναι και κανένα στοχός ο πρόεδρος του. Σιγά σιγά να χτίσει τον Ολυμπιακό από την αρχή, να κάνει ένα πλάνο και να πει: ξέρεις κάτι, σε 2-3 χρόνια χτυπάω το πρωτάθλημα και έχω μια ελπίδα να μπορώ να μπω στους ομίλους. Πρόσεξε τι λέω, γιατί από το 25-26 νομίζω αλλάζει και ο τρόπος που μπαίνεις στους ομίλους. Το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Πάει να τον... Λοιπόν, θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Αλλιώς θα πηγαίνει στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός, θα ασχολούμαι αν έδωσε το πέναλτι ο άλλος, αν ήταν η γραμμή, αν η γραμμή πήγε εδώ, δεξιά, αριστερά. Δηλαδή, στον Άρη τώρα τα στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός, πες με σε ποιο θα κράτησε τον χρόνο. Τον Μπα, ο οποίος έχει φάει σε 8 ευρωπαϊκά 3 κόκκινες κάρτες και πήγε στον Άρη προχθές, δεν είναι το θέμα το ένα λάθος. Κάνει τα στόπερ του Ολυμπιακού, αν υπήρχε χρυσό βατόμουρο, θα συναγωνιζόταν σε ποιον θα τον πάρει. Ή άκουσα το παιχνίδι στη λεωφόρο, ήταν στην. Τι ο Παπασταθόπουλος έχει κάνει 6-7 φορές αυτό φέτος. Αυτό γκολ θέλει πηξίδα. Τελείως, είναι καμένοι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να κάνει ένα πλάνο, να πει θέλω αυτούς, αυτούς και αυτούς. Αυτό έχω να πω. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Με υγεία. Έγινε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλώς ο Δημήτρη. Γεια σου, Γιώργο. Θα το πω τώρα. Σε περίπτωση να το πω. Ο Ιναγκό πρέπει να σε άκουσε προχθές που έκανε μια πρόταση και είπε να το πω αυτό και σπεθάνω. Έτσι είχε πει. Ποια ήταν η πρόταση? Να παρατήσει τα δεκάρια και να βάλει 3 καλά αμυντικά χαφ. Ναι. Μπροστά από το center back να ασφαλίσει τον κόλλο του. Το έκανε. Μόλις είδα τη σύνδεση ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Πανηγύριζα. Ναι. Χωρίς να βάλουμε γκολ. Μα δεν είναι προφανές. Είναι προφανές. Αφού δεν μπορεί η ομάδα, δεν έχει αλλιώς αμυντική λειτουργία και δεν έχει κανένα λόγο να παίξει διαφορετικά. Κάθε σύστημα νομίζω παίζει μια ομάδα πρέπει να μπορεί να το υποστηρίξει. Κακώς αυτή τη στιγμή αυτό είναι το καλύτερο σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει όταν παίζει με ομάδες που έχουν μια δυναμική. Δεν σου πάω να παίξουμε έτσι με το Βόλο, αλλά και με τον Παναθηναϊκό έτσι πρέπει να παίξει. Και με τον Πάκο έτσι πρέπει να παίξει. Πιστεύω ότι έτσι θα παίξει. Έτσι πιστεύω. Μακάρι. Γιατί άμα τα αλλάξει, θα είναι βρώμα δουλειά. Έλατε. Έλα, Μασό. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε. Περαστικά σου κιόλα. Ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση. Ποιον αγώνα είδε την Κυριακή? Το Παναθηναϊκό Πάοκ ή το Ολυμπιακό? Και τα δύο, και τα δύο. Και τα δύο. Και γιατί? Μάλιστα, λοιπόν. Έχω μια καφετέρια που έχει μια τεράστια στον τοίχο. Ξέρεις, οθόνη. Ναι. Το είχε μισό-μισό και το απολάμβανε. Το έβλεπε πολύ καλά. Για λέγε. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ να πω την κουβέντα αυτή ότι ο Ολυμπιακός κατέβησε δεκανίκη του Παναθηναϊκού. Θέλω να βγει και κάποιος Ολυμπιακός και να μου πει γιατί κάνανε καθυστερήσεις. Από το πρώτο λεπτό. Δεν πιστεύω να με το πρόσεξες. Πέφτανε συνέχεια κάτω. Έτσι πέφτανε συνέχεια κάτω. Μην ξεχνάσεις ότι είναι και γεροντάρες. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι γεροντάρες αυτοί. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει και για τους παίχτες της ΑΕΚ ότι δύο αγωνιστικές τώρα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δύο κρίσιμες αγωνιστικές, είχε 8 και 9 παίχτες με ιώσεις. Ξεκίνησε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό χωρίς τον Πινέδα. Αυτό δεν σου λέει κάτι? Πολύ. Άλλοι το λένε ιός. Εγώ το λέω COVID. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πως τουλάχιστον η μισή ομάδα ήταν άρρωστη. Γι' αυτό και η ΑΕΚ έχει αυτή την εικόνα που έχει τις τελευταίες αγωνιστικές. Τέλος πάντων, φέτος είναι η χρονιά όπου εξισώνονται τα πάντα. Τι θέλω να πω? Ότι εξισώνονται το πέστε κάτω ΟΕΟΕ. Γιατί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να ρίχνει μπάλες μου στο γήπεδο και να πέφτει κάτω όπως έκανε χθες. Και αυτό το γάβρι αδέλφια μαζί με το κόσμο στην Νέα Φιλαδέλφια πλέον θα εξισωθεί από αυτό που θα συμβεί την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθει διπλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει διπλό. Το έχει πει ο ίδιος ο Μαρινάκης ότι δεν θέλει το πρωτάθλημα να πάει στην ΑΕΚ. Τι συζητάμε τώρα? Η απορία μου ξέρει. Και αν δεν έρθει διπλό. Και αν δεν έρθει διπλό. Καλά, εντάξει, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Βέβαια, συμφωνώ με αυτού. Αλλά αν δεν έρθει. Αν δεν έρθει, θα σου πω έκανα λάθος. Στο λέω και προκαταβολικά. Αλλά δεν θα έρθει. Μάλιστα. Και τέλος πάντων, να το πω και λίγο παρακάτω. Βγαίνουν οι φίλοι μας Παναθηναϊκοί και κατηγορούν τον Μελισανίδη για παράγκα. Ρε παιδιά, οι ενέργειες του Μελισανίδη είναι αυτές που επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό πλέον να διεκδικεί πρωτάθλημα. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Βγαίνει όλο πριν και μας λέει ότι ο Κόκ δεν έπαιξε, λέει, με τον Παναθηναϊκό όπως έπαιξε με την ΑΕΚ, όπως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να αρχίσουμε και εμείς τα ίδια. Ο Άρης επάνω στο Βικελίδη πριν από τρεις αγωνιστικές με τον Παναθηναϊκό υπήρχε? Είτε εσύ κανένα πάλμα επάνω στο Άρη Παναθηναϊκό? Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ο Παναθηναϊκός, το ξαναλέω, διεκδικεί πρωτάθλημα χάρη των ενεργειών του Μελισανίδη. Και αν ο Μελισανίδης είχε παράγκα, θα γινόταν αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Όπου τον Νοέμβριο ο πρώτος με την παράγκα έφευγε για 10 πόντους και μετά επειδή είχε μια καλή ομάδα, γιατί και ο Ολυμπιακός είχε καλή ομάδα, απλά διαχειριζόταν τη διαφορά. Έχει δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Εγώ αντίθετα έχω δει ένα Παναθηναϊκό φέτος από το 90
και μετά να παίρνει εξπέναλτι. Αν ήθελε να του πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα το πάρει. Μπορεί να είμαι λίγο καυστικό, μπορεί να είμαι λίγο μονότονο, αλλά στα δικά μου τα μάτια αυτή είναι η μεγαλύτερη αδικία. Ένα άνθρωπο ο οποίο προσπάθησε να ρίξει αυτή τη βρωμιά, να εξαφανίσει τη βρωμιά και τη δυσοδεία. Δεν λέω ότι θα συμβούν αυτά ξανά, θα ξανασυμβούν στο μέλλον. Αλλά τουλάχιστον αυτό που όλοι λέγανε τα 20 χρόνια που το ποδόσφαιρο το πηδούσανε από, να μην πω και εγώ και τι άλλο του κάνανε, αυτό προσπάθησε να φτιάξει. Ο Μελισανίδης είναι 72-73. Πόσο θα ασχολείται με το ποδόσφαιρο, μωρέ? Πόσο θα ασχολείται που έχουν βγει όλοι και λένε θέλω να φτιάξει παράγκα? Πόσο θα ασχοληθεί ακόμα με το ποδόσφαιρο? Και κάτι τελευταίο. Θέλω να μου πεις για δύο πράγματα, αν έχεις άποψη. Ο Τετέι της Κηφισιάς μπορεί να σταθεί στην ΑΕΚ? Όπως είναι τώρα, όχι. Αλλά σίγουρα έχει εξέλιξη. Γιατί έχει τα προσόντα του Γκαρσία. Ναι. Ένα τέτοιο στυλ είναι. Ναι, και ένα τελευταίο. Έχεις εσύ πληροφόρηση για το αν έχει μπει στην πορεία και για το αν συζητιέται αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΠΑΕΑΕΚ? Τώρα δεν συζητιέται τίποτα. Όχι. Okay. Το τι θα γίνει, αυτό θα γίνει και πριν. Έγινε πριν και εγώ. Για χαρά. Έλα, Πέτρο. Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλά εσύ. Λοιπόν, σου είχα πει, είχαμε μιλήσει μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και σου είχα πει, έτσι όπως με λες Πίτερ, έτσι, ότι θα σε ξαναπάρω στο τέλος των play-off. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί εγώ σου μιλάω μόνο παρασκηνιακά, έτσι, και για να απαντήσω κατευθείαν στο φίλο που πήρε πριν, αν θα υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΑΕΚ, θα υπάρξει μετά τα 100 χρόνια της ΑΕΚ, έτσι, τα οποία είναι του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα 100% εντελώς ή αν θα κρατήσει και ο γιος του Μελισανίδη, έτσι, κάποιο ποσοστό, αλλά έτσι σίγουρα θα υπάρξει. Πάμε τώρα στα άλλα. Λοιπόν, τι θα γίνει την Κυριακή? Εντάξει, την Κυριακή ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα φέρει το διπλό. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ο Μαρινάκης, αν φοβάται μια ομάδα στην Ελλάδα, έτσι, στην παρούσα φάση, είναι η ΑΕΚ και το Μελισανίδη. Δεν φοβάται κανένα Παναθηναϊκό και κανένα ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα, έτσι. Μην ξεχνάνε οι φίλοι Παναθηναϊκοί τα συνθήματα, ας πούμε, Αλαφούζο, ξέρω εγώ, μπλα μπλα, μπροστινέ του Μαρινάκη. Εντάξει, μην τα ξεχνάνε αυτά. Σαν Ολυμπιακός, εγώ θέλω να κερδίσουμε όπως και δίποτε τον Παναθηναϊκό. Γνώμη, σ' ακούω. Τι να μου πεις? Παρασκηνιακά έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχει τελειώσει από πολύ καιρό το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει το Παναθηναϊκό, που για μένα θα πρέπει να του ρίξει 2-3 γκολ μέσα στη λεωφόρο βάση. Εκεί βασικά χάθηκε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Και εγώ αυτό πιστεύω. Από την άλλη, έτσι, τώρα παρακαλάνε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κερδίσει. Αυτό να τον κάνουν στην πορεία. Ο Ολυμπιακός, όπως και στο πρώτο γύρο με τον Παναθηναϊκό, δεν θα ανοίξει τα πόδια, αυτό που λένε. Απλά δεν θα σκιστεί όπως σκίστηκε χθες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Έτσι. Το αν δεν σκιστεί, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι ο Μαρινάκης ξέρει πολύ καλά. Από τον Αλαφούζο δεν απειλείται. Και αυτό που δεν μπορούν να δουν οι Παναθηναϊκοί, έτσι, καλά, είναι το εξής. Ότι από του χρόνου ο Ολυμπιακός θα κάνει ομάδα, έτσι, ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν πρόκειται να πάει, ας πούμε, ξέρω, σίγουρα κάτι, του χρόνου θα κάτσε, είναι. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε. Είπε ότι από του χρόνου ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κάνει ομάδα. Είσαι σίγουρος θα κάνει ομάδα? Σίγουρα. Αυτό το χάλι που είναι ο Ολυμπιακός φέτος, του χρόνου δεν πρόκειται. Διαφέρει αυτό που λες τώρα από το να κάνει ομάδα. Διαφέρει πολύ. Εγώ έχω αμφιβολίες αν κάνει του χρόνου ομάδα. Όπως πάει τώρα, έτσι, όπως το βλέπω να διοικεί. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ομάδα, αν την εννοούμε όπως ήταν τη Βαλβέρδε και τα λοιπά, δεν το συζητάμε. Έτσι, δεν πρόκειται να κάνει αμέσως ομάδα. Αλλά το χάλι που είναι αυτό τώρα ο Ολυμπιακός, του χρόνου δεν θα είναι. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Και του χρόνου ο Παναθηναϊκός, και να το θυμούνται αυτό οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, θα είναι τρίτος τέταρτος. Ο λόγος είναι ο εξής, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλός του χρόνου, έτσι, η ΑΕΚ θα είναι επίσης καλή και το ερωτηματικό είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Άρα, μην τρέχουν αυταπάτες, θα τους δώσουμε το πρωτάθλημα φέτος, έτσι, γιατί έχουν υποσχεθεί πολλά πράγματα και ο Αλαφούζος έβγαλε γλώσσα και ο Αλαφούζος είχε συμμαχήσει στην αρχή με το Μελισανίδη, έτσι, κακά τα ψέματα αυτά πρέπει να τα θυμούνται και ξαφνικά πήδηξε και ήρθε στο άρμα του Βαγγέλη, έτσι, αλλά του χρόνου θα δεις ότι θα τους στύψουν σαν λεμονόκουπες Παναθηναϊκούς. Φέτος θα το χαρούνε. Okay. Ο Παναθηναϊκός θα ξαναπάρει πρωτάθλημα μέχρι όταν φτιάξει γήπεδο. Τότε. Αυτά, Γιώργο μου. Για χαρά. Θα τα πούμε. Για χαρά. Για χαρά. Πάμε στο επόμενο. Έλα. Ορίστε. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Είμαι ο Χάρης.
Γεια σου, κύριε Γιώργο. Γεια σου, Δεχάρη. Που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει αρκετά πρωταθλήματα, έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ολυμπιακός είμαι κατά βάση. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο ότι παίρνει πρωταθλήματα από τα Χριστούγεννα και δεν έχουμε άγχος, δηλαδή τι θα γινόταν τέτοια εποχή. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έτσι όπως έγινε η φάση, αφού τους το δίνεις και δεν το θέλουν, αποφασίζεις εσύ σε ποιο θα το δώσεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Από την άλλη, ο χειρότερος Ολυμπιακός παγκοσμίως είναι ο φετινός και ακόμα σκέφτονται εάν θα το κερδίσουν, πώς θα το κερδίσουν και αν θα κερδίσει ή δεν θα κερδίσει. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα ότι το διάλειμμα το φετινό θα τελειώσει κάποτε, μέχρι το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα του χρόνου, νομίζω, χωρίς να είναι πολύ εγωιστικό αυτό που λέω, ότι πάλι θα έχουμε τα ίδια. Θα τελειώσει το διάλειμμα και πάλι θα λέμε και του χρόνου τέτοια εποχή. Δηλαδή τώρα έγινε διάλειμμα στην ιστορία. Πώς λέμε να πούμε. Πώς να το πούμε. Διάλειμμα. Έκανε διάλειμμα ο Μαρινάκης. Δεν κάνω διάλειμματάκι μου. Δεν έκανε διάλειμμα ο Μαρινάκης. Διάλειμμα έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Μαρινάκης ή εγώ ή οποιοδήποτε οπαδός ή παίχτης είμαστε αναλώσιμοι. Ο Ολυμπιακός έκανε διάλειμμα. Και σου λέει, πάρ' το ρε φίλε, και δεν το θέλουνε. Δεν μπορούν να κερδίσει ο ένας τον άλλονε. Δηλαδή, θα έπαιζα εγώ προ-τελευταία αγωνιστική με κάποιον άνθρωπο, με κάποια ομάδα η οποία θα μπορούσε να μου διεκδικήσει το πρωτάθλημα και δεν θα τον είχα ξεκινήσει με 3-0 με το που θα έμπαινε. Σε αυτό, συμφωνώ. Ο καλός Ολυμπιακός θα το έχει καθαρίσει για πλάκα αυτό. Άλλο λέω εγώ. Είπες ότι ο Ολυμπιακός έκανε διάλειμμα. Και σου λέω ο Μαρινάκης και μου λέει: ο Μαρινάκης μου, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πώς το έκανε το διάλειμμα. Στα ελληνικά, στα τουρκικά, πώς. Στα πορτογαλέζικα. Δεν πλάκα κάνουμε τώρα. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης είναι. Ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε Μαρινάκης όμως που με το είδε ότι δεν του βγήκαν τα κουκιά, πιστεύω ότι με πιο μεγάλη λογική θα βάλει τα πράγματα κάτω, θα παραμερίσει τον εγωισμό. Το θέμα είναι ότι ούτε εγωισμό, πολλοί στους άνθρωπες, ούτε εγωισμό να μου παραμερίζει και ούτε λογική υπάρχει. Και είπαμε παράδειγμα στην αρχή της εκπομπής. Όταν βγαίνει στην ανακοίνωση και καταφέρεται κατά τη διευθυνσία τα λοιπά και λέει στο τέλος μαύρο σε όλους. Τι είναι αυτό, υπάρχει λογική. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Δεν είναι. Πώς το λένε, δεν ασπαζόμαστε τα πάντα επειδή το λέει κάποιος άνθρωπος που αντιπροσωπεύει κάτι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα να πηγαίνει καλά. Αυτό έχει πολιτικές προεκτάσεις και δεν μπορεί να κάνεις πολιτική μέσω του ότι έχεις δύναμη και έχεις μια ομάδα στα χέρια σου. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Για χαρά, αγόρι μου. Για χαρά. Πάμε στον Παναθηναϊκάκια. Έλα. Έλα, Γιώργιο. Πάμε. Λοιπόν, Βαγγέλη, Προεδράρα, σε παρακαλώ, δώσε μου το πρωτάθλημα. Γιατί οι άλλοι βλέπεις τι κάνανε όλη τη χρονιά. Τα έχεις καταλάβει. Κοίτα τα μεταξύ σας παιχνίδια. Θα τα κάνουν και του χρόνου. Μου τα κάνανε και εμένα με τον Άβραμπατ στον πρώτο γύρο. Τα έχεις δει τι έγινε. Τα έχουν βρει με τον Ρώσο. Τα έχεις δει. 4-0 με τον Πάοκ για πλάκα. Έρχεται ο Πάοκ, παίζει μπαλάρα κάτω. Πραγματικά έπαιξε μπαλάρα σε ένα χρονικό διάστημα 20 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Του χρόνου μπορεί να βρεθείς και εσύ στη θέση μας. Βλέπεις πώς είναι η διαιτησία τώρα. Βλέπεις ποιος την έχει. Βλέπεις ότι παρόλο που έχουν τη διαιτησία πάνε ακόμα και με μεζούρα να πάρουν πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν να δώσεις αυτό το πρωτάθλημα εκεί? Γιατί μόνο εσύ μπορείς. Άμα θέλεις, τους βάζεις όλους στίχους και δεν παίρνουν αποτέλεσμα. Δώσε μου το πρωτάθλημα, Βαγγέλη. Και μία ερώτηση για τον κύριο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, με ακούς? Βεβαίως. Εσύ μεταξύ των δύο, τώρα έτσι όπως έχει έρθει η φάση τώρα, μη μου πεις το κλασικό αν είχα νίκη θα ήταν δάκτυλο και τέτοια. Ποιος θεωρείς ότι είναι πιο κοντά στο τίτλο? Με βάση τα τωρινά δεδομένα. Δεν θέλω διπλωματία. Μέχρι χθες. Πολύ πιο κοντά θεωρούσαν ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Μέχρι χθες. Μάλιστα. Έτσι. Μετά τα χθεσινά, ναι. Εγώ επαναλαμβάνω, ναι. Δεν ξέρω αν τελικά ο Ολυμπιακός τι θα κάνει με τον Παναθηναϊκό. Οπότε έχεις μια υπόνοια ότι μπορεί να το παίξει το παιχνίδι. Έχω και μια άλλη υπόνοια. Έχω και μια άλλη υπόνοια. Θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Άρη. Θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Άρη. Ναι, αλλά αν φέρει χ η ΑΕΚ και εγώ χάσω, σημαίνει ότι το πήρε η ΑΕΚ. Όχι, μπορεί να πει και εσύ χ. Αν φέρω και εγώ χ. Το να χάσει, το βλέπω απίθανο. Το να χάσει, το βλέπω απίθανο. Μάλιστα. Οπότε λες θα κάτσει να περιμένει να βλέπει τι θα γίνει το άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να σου πω και κάτι ακόμα. Γεωργίου, να σου πω και κάτι ακόμα. Εχθές, άμα πρόσεξε στα δύο παιχνίδια τη ΑΕΚ, άργησε να αρχίσει λίγο. Ναι, λόγω του Βαρελότο.
Γι' αυτό λες έγινε. Ναι, αυτό έρχεται, δεν το βλέπεις. Το βλέπεις. Είδα το άλλο, έβλεπα το άλλο. Α, ξέρεις τι γινόταν στο γήπεδο. Δεν έβλεπες τη μύτη σου. Αμό. Από τους καπνούς. Μάλιστα. Τίποτα. Θέλω το. Οπότε τώρα βλέπεις πιο κοντά την ΑΕΚ δηλαδή. Με αυτό που μου λες. Όχι, δεν βλέπω κανέναν. Δεν βλέπω κανέναν. Τι να πει μέσα μου, τι είμαι εγώ, ρε. Απάντηση Γεωργίου. Περίμενε. Σε ρωτάμε στην αρχή τη χρονιά και λες ένα από τα δύο συνεταιράκια. Δηλαδή. Μαρινάκι, εσύ ήταν. Και τώρα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος μου λες δεν βλέπω κανέναν. Ναι. Μίλα ρε Γεωργίου, μη φοβάσαι. Σου είπα ότι μέχρι χθες, δεν ήταν να παπώ που μέχρι χθες έβλεπα περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δεν ξέρω τι ξημερώνει. Εγώ ήρθα από τα μάτια μου στον ποδόσφαιρο που θέλω να κάνω το παγώνι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε. Αυτά, εύχομαι τον Βαγγέλη να με ακούσει. Για χαρά. Λοιπόν, ακούστε ένα μήνυμα, τώρα πώς μου ήρθε. Πολύ ξυπνητήρικο. Μου λέει ρε Γιώργο, λες ο Ιωαννίδης να είμαι το δεκάρι που ψάχνουμε τόσο καιρό στον Παναθηναϊκό. Εγώ είδα πράγματι ο Ιωαννίδης χθες έβαλε κάτι πάσες εξαιρετικές. Πού το τσέριν τη βγάζει, ούτε ο Κουρουμπλής. Κουρουμπλή το λέω, όχι Κουρμπέλη. Είδα κάτι πάσες που βγάλει πολύ καλές. Είναι δίκαιη η απορία του φίλου εδώ. Ότι λες να είναι ο Ιωαννίδης το δεκάρι που ψάχνουμε τόσο καιρό. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Δηλαδή κατά τα λεγόμενα του προηγούμενου Ολυμπιακού που ο Ολυμπιακός κάνει διάλειμμα, θα έρθει ένας καινούριος προπονητής στον Ολυμπιακό, θα διώξει κάποιους παίχτες, μάλλον πολλούς παίχτες, θα φέρει άλλους τόσους και αυτός ο προπονητής του χρόνου θα βγάλει τέταρτο τον Παναθηναϊκό γιατί θα καλυτερέψουν όλοι οι άλλοι και θα χειροτερέψει ο Παναθηναϊκός που θα έχει ένα προπονητή 3 χρόνια, ο Ιάκ θα έχει δύο χρόνια έναν άλλο προπονητή και ο Πάκου θα έχει ένα προπονητή 4 χρόνια και θα ξαφνικά ένα προπονητής νέος και θα φτιάξει μια ομάδα υπερομάδα και θα βγάλει το Παναθηναϊκό τέταρτο. Τώρα αν αυτό είναι ποδοσφαιρική λογική, δεν ξέρω. Είναι οπαδική λογική. Πάντως ποδοσφαιρική δεν είναι. Μήτσος Παναθηναϊκός. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θυμήθηκε χθες να παίξει 4-4-2. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Ξαφνικά τι έπαθε για να παίξει 4-4-2. Για πες με εσύ. Πες μου τι σκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς μετά από σχεδόν ένα χρόνο που παίζει ένα άλλο σύστημα. Ξαφνικά δεν είχε το 4-4-2 για να το παίξει κιόλας με τον Τζοκά και με τον Τζέρι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή λάθος έκανε. Για μένα είναι λάθος έκανε. Κοίταξε, από το σύστημα του. Γιατί το κράτησε το σύστημα μέχρι όσο έφαγε τον γκολ. Μετά το γύρισε πάλι. Το έκανε έτσι όπως έπαιζε. Ναι. Για ποιο λόγο. Σε ποιο λόγο. Κοίταξε, γιατί είδε ότι έφευγε. Ότι είναι ευάλωτο στο κέντρο. Ναι, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού δεν έχει παίξει ποτέ. Και 4-4 δεν είναι ένα επιθετικό σύστημα. Πρέπει να έχει παιχταράδε για να παιχτεί αυτό, Γιώργο, το σύστημα. Παιχταράδε όμω να έχει. Χαφάδε. Και βέβαια. Είναι επιθετικό το σύστημα το 4-4-2. Και πάει τώρα εκτό και το θυμίζει για να το παίξει αυτό. Πέρα από αυτό, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Το ποδόσφαιρο είναι ικανότητα, ανικανότητα ή τύχη. Τα πάντα περιέχει, μου σαν. Τα πάντα περιέχει. Και τα τρία. Εγώ θα πω όμως κάτι. Η τύχη παίζει λιγότερο ρόλο. Γιατί χθες για να καταλάβεις τώρα γιατί λέω για ικανότητα, χτύπησε 2 φορές τον Μπερνάρ να πλασάρει μόνος του. Την πέταξε την μπάλα πάνω στο δερματοφύλακα. Όχι, εκεί φάνηκε η ικανότητα του Κουτάσκι, με συγχωρείς. Ειδικά στο φάουλ που έκανε κόντρα η μπάλα και πήγε στην Τάνη. Όχι, δεν σου είπα και το φάουλ. Ήταν τρομερό πράγμα αυτό. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Δεν σου λέω για τον Κουτάσκι, σου λέω για τον Μπερνάρ. Βγαίνεις να πλασάρεις και πλασάρεις ψηλά την πρώτη φορά, βγαίνεις να πλασάρεις και σηκώνουν τα πόδια και βγαίνει άλλη μια φορά ο Σπόραρ να πλασάρει πάλι μόνος του και πλασάρει στην κλειστή γωνία. Αυτό δεν ήταν ικανότητα. Μα το Σπόραρ δεν το ξέρεις, το έχω πει τόσες φορές. Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ο Σπόραρ θέλει 10 για να βάλει 1-2. Αλλά δεν γίνεται όμως έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ικανότητα. Η τύχη τώρα που λες, ποια είναι η τύχη. Αν έμπαινε τον γκολ του φάου, στο φάουλ, θα ήταν τύχη. Γιατί η μπάλα δεν πήγαινε εκεί, η μπάλα πήγαινε την άλλη πλευρά. Και δεν πήγαινε ένα τυχερό γκολ. Και δεν νικάγαμε κιόλα. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο Ολυμπιακός ήταν πολύ τυχερός χθες. Δηλαδή ήταν υπερβολικά τυχερός. Δηλαδή, εγώ τον έβλεπα μετά από κάποια λεπτά και δεν είχε δυνάμεις. Βασικά, αυτό ήταν το κακό του. Ότι στέρεψε από δυνάμεις, δεν μπορούσε καν να βγει μπροστά. Η ΑΕΚ είναι κλασικά, εγώ τη λέω φλίαρη. Τη θεωρώ φλίαρη ομάδα την ΑΕΚ. Και αυτή έχει πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ έχει την μπάλα στην κατοχή τη συνέχεια. Ξέρεις γιατί. Δεν μπορεί να την βάλει στα δίχτυα μετά. Ξέρεις γιατί. Διότι γιατί. Από τα χαφ δεν μπαίνει κανένα στην περιοχή. Δεν πατάει, ναι, όντως δεν πατάει κανένα στην περιοχή. Ο μόνος που πατάει είναι ο Γκαρσία και αυτός χθες κλείθηκε πάρα πολύ καλά. Για πρώτη φορά τον κλείσανε πάρα πολύ καλά και χάθηκε. Και αυτό ήταν όλη η ΑΕΚ. Τελείωσε. Είχε την μπάλα στην κατοχή τη, έκανε αυτό που έκανε, αλλά ως εκεί. Τώρα για τη συνέχεια του. Και χθες, μια που μιλάς για Ολυμπιακό. Και χθες,
Ναι. Φάνηκε ακόμα μια φορά αυτό που λέμε τόσο καιρό. Ότι όλη η χρησιμότητα του Άμραμπατ είναι στην αμυντική του λειτουργία. Θυμάσαι τη φάση με τον Κασάμι που έφυγε μόνο του με δύο δασκελιές τον είχε βουτήξει. Καλά, ο Κασάμι χθες. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος πρέπει να χάσει κιλά για να παίξει στο κέντρο. Βασικό. Αλλά λέγω για τον Άμραμπατ. Περισσότερη ουσία δίνει στην αμυντική λειτουργία. Ναι, εντάξει, αφού είναι γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Άμραμπατ. Γύρω-γύρω όλοι. Παίρνει την μπάλα, την κάνει από εδώ, την κάνει από εκεί. Αλλά αμυντικά είναι καλό, ναι, δεν μπορώ να πω. Ο Ολυμπιακός απείλησε αρκετές φορές. Εγώ δεν το περίμενα να είναι τόσο. Δηλαδή, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός, βασικά δεν είχε δυνάμεις. Δηλαδή, αν είχε ταχύτητα μεγαλύτερη, δεν έχει ταχύτητα καθόλου. Είναι πολύ άργος. Δεν έχει, λες και αυτή η ομάδα δεν προπονήξε. Πάνε στο Ρέντινγκ και παίζουν ένα διπλό και φεύγουν. Κάπως έτσι εγώ τους είδα χθες. Δηλαδή, τελείως. Ήταν αυτό που λέμε κλασμένοι. Και απορώ, δηλαδή, πώς που λένε όλοι μπήκε ψυχομένος Ολυμπιακός, τι ψυχομένος. Είχαν πεθάνει οι παίχτες. Το βλέπανε κιόλα. Εδώ Κασάμι βγήκε μέσα σε μια φάση μόνο του και κάνει κοντρόλ και πάει να σουτάρει και τον πρόλαβε. Άλλο τον έκανε. Το είδε και ο Μασούρα. Δεν είναι δηλαδή. Τώρα για τη συνέχεια, όπως λες και εσύ, κανένα δεν ξέρει. Και εγώ πλέον δεν ξέρω που μπορεί να στραβώσει ο καθένα. Δεν είναι πολύ διαφορά ότι θα πει ότι θα το πάρει και το πάρει πανέκο. Εγώ αυτό δεν βλέπω. Ένα τραγουδάκι αν μπορεί να βάλει και το έχω ξεχάσει τόσες φορές. Τζίμι Χέντριξ, Λόβερμαν. Για καλά, φίλε. Για καλά. Τα λέμε. Πάμε, έλα. Έλα, Γεωργίου. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, δύο είναι οι λόγοι που χάθηκε το παιχνίδι εχθές και θέλω να μου πεις αν μαντεύεις ποιοι. Ναι, λέγε του Ζωή. Ο ένας είναι χθεσινός, ο άλλος έχει να κάνει περίπου εδώ και ένα τρίμηνο. Με ενδιαφέρει περισσότερο το τρίμηνο πλήρω. Ο Γκατσίνοβιτς. Από τότε που δεν πήρε τη μεταγραφή για τη Γερμανία έγινε άλλος παίχτης. Αυτό είναι ο λόγος και όχι ο τραυματισμός του. Όχι, αυτός είναι ο λόγος. Είναι αδιάφορος, είναι άτολμος. Να σου πω κάτι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ντεφορμέ. Διότι βλέπω. Μπορεί να είναι και λίγο ντεφορμέ. Βλέπω ότι το πρόσωπό του, τις εκφράσεις που παίρνει, δεν έχουν διαφορία. Έχουν πόνο, έχουν ενδιαφέρον οι εκφράσεις. Κοίτα, ο Γκατσίνοβιτς πριν την πρόταση από τη Γερμανία είχε πάθος, ο Παπαρένα μου είχε πόρος με το γήπεδο, με τον κόσμο, με όλα. Από τότε που έγινε αυτό με τη Γερμανία, ίσως γι' αυτό ο Γιωβάνοβιτς τελικά επέλεξε να με τον κρατήσει και στο Παναθηναϊκό. Υψηλιαζόταν τη δουλειά, γιατί είναι γάτα ο Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι προπονητής με διπλώματα και με τέτοια. Απλά είναι γάτα. Ίσως γι' αυτό κάνανε πίσω και δεν τον κρατήσανε. Εγώ λοιπόν τον είδα από το Δεκέμβριο και μετά που έγινε η πρόταση και οι εκφράσεις του είναι λίγο. Ή ποιον τόνο να στο παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να είναι και ο μυϊκός τραυματισμός. Αυτό που το χαρακτηρίζει περισσότερο από όλα αρνητικά είναι ο ατομισμός του. Όχι, ο ατομισμός είναι η καθάρα του Γκαρσία, γιατί έχτες είναι ο δεύτερος λόγος. Καλά στον Γκαρσία. Όχι, έπαιζε για τα μάτια των μανατζαρέων για να πάρει τη μεταγραφάρα. Το ότι δεν σπάει την μπάλα στο Ζήνη που είναι τέταρτε, έχει εξουδετερώσει το τσολάκι, εκεί πέρα μα τελείωσε με στο κήπεδο όλου. Και τι να το κάνω εγώ, καλύτερα πάνω τον τόσο με 10 με 15 εκατομμύρια με όποια ομάδα έστηκε να τον πάρει. Εγώ θέλω παίχτε σαν το Πόνσε που πραγματικά έπαιζε για την ομάδα, γούσταρε, δεν κοίταγε να είναι ατομιστού στο γήπεδο, κοίταγε. Σαν το Πόνσε. Κοίταγε τα φτερά τη ΣΑΚ, δηλαδή έφευγε, πήγαινε πίσω στο κέντρο, διεκδικούσε με το κεφάλι, με το πόδι τα πάντα. Λοιπόν, η ΑΕΚ, γιατί λε συνέχεια ότι ο Γκατσίνοβιτς έχει πέσει, είναι από αυτό που έχει γίνει το Δεκέμβριο με την πρόταση από τη Γερμανία που δεν την αποδέχτηκε η ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι είναι εξενερωμένο. Και κάτι τελευταίο, αυτή τη μαλακιά τώρα με τα play-off να τη τελειώσουν. Οι ομάδες έχουν καταρρεύσει, φαίνεται αγωνιστικά δηλαδή. Όταν του ζουμάρει η κάμερα, είναι αλλού για αλλού οι παίχτες. Ο πρωταθλητής να βγαίνει μέσω του πρωταθλήματος και να τελειώνει ήταν ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός. Και τέλος, δηλαδή και εμείς ψυχικά έχουμε κουραστεί από αυτό το πράγμα. Εχθές παραλίγο να πάθουμε κεφαλικά μες στον Παπαρένα, με αυτά που βλέπαμε. Και εντάξει, όποιος είναι να το πάρει, ας το πάρει. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να το δώσει στον Παναθηναϊκό, θα στιγματιστεί. Όπως λέγανε για μας με τον γκολ του Βαρέλα, που είναι μια φάση αμφισβητούμενη, ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει. Λοιπόν, άμα θέλει, ας το δώσει. Άμα δεν θέλει, ας παίξει στα ίσια και άμα είναι καλύτερος, θα το πάρει. Γιατί και το ότι είναι πρώτος, 30 αγωνιστικές πόσο είναι, δεν είναι και αυτό τυχαίο. Εντάξει, είναι γατώνιο ο Γιωβάνοβιτς και ξέρει τι κάνει. Αυτά, κύριε Γιωβάνοβιτς. Καλή συνέχεια. Για χαρά, να σε καλά. Έλα. Μιχάλης.
Καλώ το Μιχαλάκη. Γεια σου, Γιώργο. Σ' ακούω από 12 χρονών. Είμαι 42. Έχω δύο παιδιά από το Sprint FM. Έχω γνωρίσει και το γιο στο Μαπιτσυρικά. 12 χρονών, 13. Έλα. Λοιπόν, σε θυμάμαι με σκουλαρίκια στο και μακριά μαλλιά. Και σ' ακούω ακόμη, μετά από 30 χρόνια. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάντα εκεί. Δεν θέλουμε κανένα πρωτάθλημα να ζήσει Ολυμπιακό. Ούτε να μας το δώσει, ούτε τίποτα. Έχουμε να πάρουμε 10 χρόνια πρωτάθλημα. 13. Αλλά δεν έχουμε πέσει ούτε γάμα εθνική, δεν έχουμε βγει Ευρώπη γιατί ο Αλαφούζος προτίμησε να το δώσει στον Τάνο και όχι 80.000 να το δώσει Μαθηναϊκό. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Εμείς είμαστε Μαθηναϊκοί. Δεν θέλουμε να μας χαρίσει κανένας κανένα πρωτάθλημα. Και ας μην το πάρω αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Πέτω για πέμπτη θέση ήμουνα. Ο Γιωβάνος μας έφερε και μας έφερε. Η ΑΕΚ, ενώ τη συμπαθώ, μην ξεχνάνε πώς φτιάξαν το γήπεδο. Για να μην ξεχνάνε το 1993 που ήταν οι οπαδοί μέσα και κερδίζαν 2-0 τον Ολυμπιακό. Και κάτι τελευταίο, μην ξεχνάμε και το Δέλτα Γιαννακόπουλο, την επιτυχία που έκανε στο Μπάφι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάνω απ' όλα τίμια και παναθηναϊκά. Δεν θέλω χαρισμένο πρωτάθλημα, δεν θέλω να έχω καμία χάρη να δώσω στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πολύ. Για καλά, φίλε. Και επειδή εγώ το έχω ξεχάσει και είναι λάθος μου, μην ξεχνάμε το τρίποντο του Λούκα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Που του άφησε εκεί πέρα επιτόπου. Επιτόπου. Έλα! Γιώργο, γεια σου. Γεια. Γιώργο, Χαλκίδα. Καλώς τον. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Λοιπόν, είχες φανταστεί ποτέ ότι οι μεν Παναθηναϊκοί θα υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό εχθές, οι δε αεξίδες θα υποστηρίζουν και θα παραπονιούνται για τον Ολυμπιακό την Κυριακή? Και θα πανηγυρίζουν και για τον ΠΑΟΚ? Όχι, όχι, όχι. Για τον Ολυμπιακό, ας τον ΠΑΟΚ. Όχι, πανηγύριζαν εχθές. Δεν πανηγύριζαν. Όταν έβαλε το ΠΑΟΚ τον γκολ. Δεν έχουν τόση έκτρα, γιατί εγώ από την αρχή της εκπομπής και στις τελευταίες εκπομπές βλέπω πολύ κόμπλεξ κατά του Ολυμπιακού. Τώρα, σήμερα, πόσοι σε πήρανε και διαμαρτυρηθήκανε. Θα καθίσει να χάσει, θα καθίσει να κάνει και έτσι και ο και ου. Οι άλλοι πήραν, παίρνουν, παρακαλάνε, Ευαγγέλη, δώσε μας το πρωτάθλημα, κάνε, ράνε. Μόνο ικανοποίηση είναι αυτό για μας. Πού έχουμε φτάσει? Αυτό είναι μόνο ικανοποίηση για μας. Δηλαδή, φτάσατε στο σημείο να μας παρακαλάτε να σας δώσουμε το πρωτάθλημα. Διεκδικείτε ένα πρωτάθλημα και δεν ξέρετε πώς να το πάρετε. Είσαστε σαν τους πεινασμένους που δεν ξέρουν πώς να φάνε. Μου φαίνεται θα ανοίξει καμιά σχολή ο Βαγγέλας στο πώς παίρνουμε πρωταθλήματα. Το χρειάζεστε, γιατί δεν ξέρετε ούτε αυτό να κάνει. Όσο για αυτό που λες ότι θα πάρει προπονητή και θα κάνει ομάδα. Ωραία, ρε Γιώργο, δεν θα κάνει ομάδα του χρόνου, θα κάνει σε 2 χρόνια. Μα δεν είπα ναι. ότι δεν θα κάνει ποτέ ομάδα, αλλά όπως βλέπω τώρα τα κόσμια, όπως βλέπω την φιλοσοφία του, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να αφήσει κατά μέρος τον εγωισμό και όλα τα άλλα που έχει. Ρε Γιώργο, βλέπεις, καταλαβαίνεις και ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός είναι ανοργάνωτος παντού. Θα πρέπει να ξεκινήσει. Α, μπράβο! Δεν είναι. Εντάξει, τώρα είπε κάποιος ότι του χρόνου θα κάνει ομάδα τώρα και πήρες και εσύ Γιώργο και το έδεσες. Δεν είναι έτσι. Τι είπα, εγώ τι είπα. Σε όλα τα πώς. Εγώ τι είπα ότι θα κάνει ομάδα, είπα. Όχι, που κόλλησες ότι μου είπε ο άλλος ότι θα κάνει ομάδα λέει του χρόνου. Εντάξει, αυτό βγήκε και είπε μια κουβέντα. Κάποια στιγμή δεν θα κάνει του χρόνου. Να σου πω κάτι. Γιατί η ΑΕΚ φέτος τι έκανε. Πόσους παίκτες πήρε και με τι προπονητή πήρε. Ναι, αλλά ο Μελισανίδης. Πώς ξέρει, αγωνιστικά μιλάμε πάντα. Ο Μελισανίδης έχει κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει ο Μαρινάκης. Τους έκανε ξού όλους από την ομάδα. Και έδωσε την ομάδα σε ένα προπονητή ελευκό. Ωραία. Νομοτελειακά, Γιώργο, θα γίνει και αυτό στον Ολυμπιακό. Θα γίνει αυτό. Κάποια στιγμή θα γίνει, τον πότε είναι το θέμα. Εντάξει, δεν θα γίνει. Να σου πω, δηλαδή, άμα γίνει σε 2 χρόνια, θα πάθουμε τίποτα εμείς που δεν θα έχουμε 48, 49, 50 πρωταθλήματα. Πολύ σωστά μιλάς τώρα. Δεν θα πάθουμε κάτι. Α, μπράβο. Εσύ, Γιώργο, όλοι οι σοβαροί Ολυμπιακοί αυτό σου λένε. Δεν σου είπαμε εμείς ότι καήκαμε και θα τελειώσει ο κόσμος επειδή θα πάρουμε 1, 2, 3 πρωταθλήματα. Έχουμε πάρει τόσα. Πάντως, η ικανοποίηση που νιώθουμε εμείς οι Ολυμπιακοί, που μας υποστηρίζουν τη μία μέρα η μεν και η άλλη. Και την άλλη ιδέα είναι μεγάλη για μας. Έγινε. Για καλά, φίλε, για καλά. Πάμε, έλα. Έλα και εγώ. Έλα. Τι κάνουμε, ο Τάσος σήμερα, ο θαυμαστής του Έλβης, αν θυμάσαι. Ω, τι κάνεις, καλά. Καλά, καλά. Να σου πω, ρε Γιώργο, εσύ είσαι, εντάξει, είμαι και εγώ λίγο παλιός, αλλά είσαι πολύ περισσότερος παλιός. Έχει τίποτε Ολυμπιακός παιχνίδι στο Παναθηναϊκό και δεν το ξέρω. Αν έχει δώσει ποτέ παιχνίδι στο Παναθηναϊκό, όχι. Ναι, ποτέ. Γιατί να το δώσει τώρα, για ποιο λόγο, κανένας. Κανένα δεν υπάρχει. Λοιπόν, η Παναθηναϊκή, ο Παναθηναϊκός για να πάρει το παιχνίδι στο Καρασκάκι, που χωρίς φιλάθλους όλα αυτά, θα πρέπει να αφήσει αίμα. Γιατί είναι Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Απλό είναι. Δεν θα κάτσει ο Ολυμπιακός να το δώσει το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, δεν θα κάτσει να το δώσει στην ΑΕΚ, δεν θα κάτσει να το δώσει. Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καείς. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι είναι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τι έχει μου έκανε φέτος, δηλαδή, για να μην μπορεί να με κερδίσει παραπάνω. Τον είδαμε στη λεωφόρο τι του έκανα,
στο Καρασκάκι με χορηγίες του Παπασταθόπουλου και μπα έγινε ό,τι έγινε. Στο λεωφόρο μάλλον. Η ΑΕΚ το ίδιο δεν μου έκανε. Τι έκανε η ΑΕΚ σε μένα. Τα ξεχάσαμε στο Κύπελλο, πώς έχασαμε. Πέναντι και με χορηγίες του Αλουνού. Το ίδιο και στο πρωτάθλημα. Πάλι χορηγίες. Έχουμε και εμείς οι καλύτεροι χορηγοί. Ολονών. Ολονών. Και θα κάτσω εγώ τώρα να υποστηρίξω εγώ να πάρει το Παναγό στο πρωτάθλημα. Μη σώσει και το πάρουν και οι δύο. Α σκοτωθούν μόλις σας το πάρουν. Έτσι είναι για μένα. Το σωστό αυτό. Εγώ θα σκιστώ. Εγώ θα σκιστώ. Και πρέπει να σκιστώ. Τώρα ότι ο Βαγγέλης τι θα κάνει, θα πει ο κατέβει ο Βαγγέλης στα ποδιά και θα πει παιδιά, αν το δώσουμε στο Παναγό. Άκουσε, είπε μια κουβέντα. Είπε εγώ θα σκιστώ και πρέπει να σκιστώ. Και το ερώτημα είναι. Και το ερώτημα είναι. Μπορείς αν μπορώ να σκιστώ. Μπορείς να σκιστεί. Έτσι δεν είναι. Έχω δείξει ότι όσο μπορεί οι δυνάμεις μου, μπορώ. Δηλαδή δεν φοβάμαι. Γιατί να φοβηθώ, δηλαδή να κάτσω. Δεν έχω δείξει σημεία ότι είμαι πανικόβλητο σε κανένα παιχνίδι. Σε κανένα παιχνίδι. Το θέμα είναι αν μπορώ να σκιστώ να το πάρω. Αλλά πάντως θα προσπαθήσω να το πάρω, λογικά. Δεν θα κάτσω να το χάσω. Και αν το χάσω από καμιά μαλακία θα είναι να μου το θυμηθεί. Ναι, αλλά η μαλακία. Από καμιά χορηγία. Από καμιά χορηγία και από κανένα αυτογκόλ. Ναι, άμα γίνει αυτογκόλ και χορηγία που λες, αμέσως θα μπουν τότος. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και ναι, αλλά όμως αυτό το πράγμα έχει γίνει και σε άλλα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι το έδωσα και στο άλλα. Είναι καθαρά μαλακία του Αλουνού. Καθαρά. Δεν είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Για καλά, κάτι άλλο, ρε Βαρύ. Ναι. Κάτι άλλο, Γιώργη, κάτι άλλο. Ναι, ναι. Αν υπήρχε δυνατότητα στο σταθμό, όλοι αυτοί που παίρνουν σήμερα. Και λένε για να χάσουμε και όλα αυτά, να κρατήσει τα τηλέφωνά του και αν μπορούσε να γραμμίσει μια εκπομπή εσύ, να του τι βάζει, να του παίρνει τηλέφωνο εσύ και να του τι βάζει για να τα βλέπουνε. Να δω τι θα πούνε. Για χαρά. Γεια σου Γιώργα, ρε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργη, καλησπέρα. Καλώς το Μίτσο. Τι κάνουμε. Με τους 32 πόντους διαφορά που θα τον πάρεις. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ναι, ναι. Εγώ θα κάνω δύο σχόλια σε δύο αντιπάλους, ακροατές. Ο ένας είναι Παναθηναϊκάκιας νομίζω και ο άλλος είναι Ολυμπιακάκιας. Στον Παναθηναϊκάκια που είπε ότι προσπαθεί η ΑΕΚ, λέει, που είπε ότι προσπαθεί η ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα μεζούρας. Η ΑΕΚ, φίλε Παναθηναϊκέ, δεν έχει πάρει ποτέ τέτοια πρωταθλήματα βρώμικα. Όσα πρωταθλήματα έχει πάρει είναι καθαρά. Έτσι. Και εσείς βέβαια βγάζετε χολή σε βάρος της ΑΕΚ, αλλά ξεχάσατε όμως τους τραμπουκισμούς που περάσατε στη Ριζούπολη από τους Ολυμπιακούς. Τα ξεχάσατε αυτά. Και τώρα είστε συνεταιράκια με τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, καλά κάνετε, δεν πειράζει. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, όσο για αυτό που είπε ένας Ολυμπιακός, που είπε ότι έχει κάνει διάλειμμα ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, επειδή δεν υπάρχει τώρα η παράγκα, οι παπουτσέλιδες και οι γκυρτζίκηδες, για να παίρνουν τα πρωταθλήματα όπως τα πέρανε στα 20 χρόνια, αυτό τους πονάει. Γιατί τώρα το ποδόσφαιρο παίζεται 50-50. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή παίζεται 50-50, οι Ολυμπιακοί θα ξαναδούν πρωτάθλημα πάλι σε 200 χρόνια. Σε 200 χρόνια! Έτσι! Γιατί τώρα δεν υπάρχει παράγκα πίσω, δεν υπάρχουν οι παπουτσέλιδες πίσω. Οι ποντίκηδες και όλοι αυτοί, όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, και η διαιτησία ήταν 200-0 υπέρ του Ολυμπιακού. 20 χρόνια γινόταν αυτό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Μίτσο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα είστε καλά. Στα ίσα. Έγινε Μίτσο. Έγινε το πρωτάθλημα σε 200 χρόνια. Έγινε για καλά. Μαζί μας ήταν η Beth Song. Τελειώνουμε με την Purple. Τα λέμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.